Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακόμα μια εβδομάδα που έχουμε λύσεις μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όπως επίσης και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την κυρία Άννα Κορσάνου, τη δικηγόρο μας, θα μας μιλήσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όπως επίσης με τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό μας, τα πάντα θα μας αναλύσει για τη φορολογία. Και φυσικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ο Κώστας ο Τσουκαλάς θα μας πει για το ασφαλιστικό. Όλα αυτά μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Για διαπραγμάτευση διαρκείας για τα νέα μέτρα λιτότητας και τις μεγάλες ανατροπές στους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα προετοιμάζουν πλέον οι κυβερνητικές πηγές. Όπως και επισήμως αρχίζει πλέον να διαρρέεται, η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα κλείσει στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά ενδεχομένως σε κάποιο έκτακτο Eurogroup που ίσως συλληθεί στις αρχές Ιανουαρίου ή στο προγραμματισμένο για τις 23 του μηνός. Πάση θυσία, όμως, η κυβέρνηση θέλει να επιδείξει πρόοδο και να επιτύχει καταρχήν συμφωνία με τους δανειστές στο Eurogroup της 5 Δεκεμβρίου. Για το σκοπό αυτό, μετά το χθεσινό 12ωρο διαπραγματεύσεων, με τους θεσμούς, η παρέλαση υπουργών θα συνεχιστεί σήμερα και έως το μεσημέρι της Τρίτης. Μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης με τους θεσμούς παραμένουν τα εργασιακά με τους θεσμούς να επιμένουν στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί την αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα από το 5 στο 10% του μόνιμου προσωπικού για επιχειρήσεις με 100 έως 300 εργαζομένους και την απεμπλοκή του κράτους από τις σχετικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά στον κατώτατο μισθό, οι δανειστές ζητούν τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου σύμφωνα με το οποίο ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται από το κράτος μετά το πέρας του προγράμματος προσαρμογής αλλά και διατάξεων του 2010 που προβλέπουν ότι οι όροι των συλλογικών συμβάσεων μπορούν να αποκλίνουν από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων, ενώ οι κλαδικές συμβάσεις δεν ισχύουν για τα μη μέλη των κλαδικών εργοδοτικών ενώσεων. Σκληρή στάση τηρούν οι θεσμοί σε ό,τι αφορά το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά των οποίων ζητεί η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εργασίας απορρίπτει κατηγορηματικά την αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων και προτείνει να υπάρχει προέγκρισή τους. Παράλληλα, ως εναλλακτική πρόταση στις ομαδικές απολύσεις προκρίνεται το μειωμένο ωράριο με παράλληλη μείωση των μισθών. Πέθανε στις 11:20 ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο από τις 17 Ιανουαρίου 2016 με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Ο Κωστής Στεφανόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, προκαλώντας θλίψη στο πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και στους πολίτες, καθώς ήταν κατά γενική ομολογία ένας αξιόλογος πολιτικός. Ευγενής, μετριοπαθής, επελέγει για το ανώτατο πολιτικό αξίωμα ακριβώς γιατί ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να ενώσει την αριστερά με τη δεξιά. Κοντά στη συμφωνία βρίσκεται η κυβέρνηση και οι θεσμοί για τον εξοδικαστικό μηχανισμό των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Στη ρύθμιση δεν θα περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά θα περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις με τζίρο από 50.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά στη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και προμηθευτές. Για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών τους. Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο θα αφορά σε παλιά χρέη επιχειρήσεων, δηλαδή που είχαν βεβαιωθεί έως το Σεπτέμβριο. Έχει ισχύ περίπου τους 18 μήνες, ενώ οι πρώτες υποθέσεις θα ξεκινήσουν να εξετάζονται 2 με 3 μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νομοθετήματος. Νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις κρύβει ενοποίηση και καταβολή από την 1η Ιανουαρίου μέσω του ΕΦΚΑ όλων των διπλών συντάξεων έως άθροισμα πλέον σε μία και η εφαρμογή του νέου πλαφών των 2.000 ευρώ μεικτά. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ημερησία, το πρόβλημα θα προκύψει με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους διπλοσυνταξιούχους, ανεξαρτήτως ταμείου προέλευσης και ειδικά σε ό,τι αφορά το άθροισμα των συντάξεων. Θα γλιτώσουν μόνο όσοι λαμβάνουν συντάξεις από διαφορετική αιτία, όπως από μεταβίβαση λόγω χειρίας, καθώς ο ΕΦΚΑ θα εξακολουθήσει να τις καταβάλει χωριστά.
Το κούρεμα των συντάξεων άνω των 2.000 ευρώ, οπότε ξεκινήσει, θα γίνει αναδρομικά από τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου 12 Μαΐου 2016, ενώ για τη διετία 2016-17 έχει υπολογιστεί να κοπούνε τουλάχιστον 132 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει υπολογιστεί ότι το πλαφόν θα πιάσει και άλλους συνταξιούχους μετά την ενοποίηση των ταμείων στο ΕΦΚΑ. Εντείνονται οι πιέσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων μετά και τους συνεχιζόμενους προπυλακισμούς συμβολογράφων. Η κυβέρνηση επισπεύδει την διενέργεια των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που θα διεξάγονται χωρίς την φυσική παρουσία των συμβολογράφων, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δέχονται επιθέσεις και απειλές. Στη διαδικασία θα μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος και οι προσφορές από τους πλειοδότες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας έτσι μία ανοιχτή διαφανή διαδικασία. Η έναρξη ηλεκτρονικών πληστηριασμών προβλέπεται στις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Την υποψηφιότητά της για τις εκλογές του 2017 ανακοίνωσε η Άγγελα Μέρκελ. Η Μέρκελ θα διεκδικήσει τέταρτη διαδοχική θητεία στο αξίωμα της καγκελαρίου. Λεπτομέρεια στο ρεπορτάζ του Euronews. Υποψήφια για τέταρτη θητεία στην καγκελαρία στις εκλογές του 2017 θα είναι η Άγγελα Μέρκελ, όπως ανακοίνωσε η ίδια σε συνέντευξη τύπου. Η σιδηρά κυρία της Γερμανίας δεν είναι μόνο η πρώτη γυναίκα καγκελάριος, αλλά και η πρώτη ηγέτης της επανενωμένης Γερμανίας που μεγάλωσε υποκαθεστώς κομμουνισμού στην Ανατολική Γερμανία. Η πολιτική έχει πάντα να κάνει με την εξισορρόπηση συμφερόντων, με συμβιβασμούς, με βήματα προόδου. Και πάντα προσπαθώ για αυτά στη βάση των αξιών μας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού για τον νόμο, την αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από το υποβαθρό του, με το χρώμα του δέρματός του, με τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές πεποιθήσεις του. Αυτά είναι που με οδηγούν, για αυτά θα παλέψω ξανά και ξανά, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε μόνο μαζί. Αναλυτές εκτιμούν ότι η 62χρονη συντηρητική πολιτικός θεωρείται σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη εν μέσω ενός αβέβαιου περιβάλλοντος, έπειτα από την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε, ο τύπος έγραψε συμβολικά ότι ο Ομπάμα πήγε στο Βερολίνο για να της δώσει το δαχτυλίδι του ηγέτη του δυτικού κόσμου. Η Άγγελα Μέρκελ μετρά ήδη 11 χρόνια στην καγκελαρία. Δύο πρώην πρωθυπουργοί θα αναμετρηθούν τελικά στο δεύτερο γύρο των προκριματικών για το προεδρικό χρήσμα της κεντροδεξιάς στη Γαλλία, καθώς μεγάλος χαμένος του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών ήταν ο Νικολάς Σαρκοζή. Μετά το αποτέλεσμα, ο πρώην πρόεδρος προανήγγειλε την αποχώρησή του από την πολιτική. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews. Δύο πρώην πρωθυπουργοί θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών για το προεδρικό χρήσμα της κεντροδεξιάς στη Γαλλία. Μεγάλος χαμένος της εκλογικής διαδικασίας είναι ο Νικολάς Σαρκοζή. Μετά το αποτέλεσμα που τον φέρνει στην τρίτη θέση, ο πρώην πρόεδρος προανήγγειλε την αποχώρησή του από την πολιτική. Ο Νικολάς Σαρκοζή δήλωσε πως την αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής θα στηρίξει τον Φρανσουά Φιγιόν. Ήρθε η ώρα τώρα για εμένα να ακολουθήσω μια ζωή με περισσότερα ιδιωτικά και λιγότερα δημόσια πάθη. Καλή τύχη στη Γαλλία. Ο Φρανσουά Φιγιόν έχει πλέον σαφές προβάδισμα εν ώψη της μονομαχίας του με τον Αλέν Ζιπέ, καθώς έκοψε πρώτος το νήμα με διψήφια διαφορά από τον έτερο διεκδικητή του χρήσματος. Τον Φιγιόν άλλωστε δήλωσε πως θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας Μπρουνό Λεμέρ. Η αναμέτρηση της 27ης Νοεμβρίου βέβαια είναι μια εκλογική διαδικασία που ενδέχεται να κρύβει εκπλήξεις. Υπέρ του Αλέν Ζιπέ τάσεται η Ναταλή Κοσκιουσκό Μοριζέ, η μοναδική γυναίκα που έθεσε υποψηφιότητα για το χρήσμα της κεντροδεξιάς. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε και να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Εικόνες απελπισίας στη Μοσούλη όταν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που έστειλε η Ιρακινή κυβέρνηση έφτασαν σε συνοικίες που έχουν ανακαταλάβει οι δυνάμεις της χώρας. Οι άμαχοι έσπευσαν να πάρουν τη βοήθεια ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να ανέβουν στις καρότσες των φορτηγών που βρίσκονταν εν κινήσει. Τουλάχιστον 133 είναι οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ινδία, όταν περίπου 14 βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν.
Ο εκτροχιασμός αυτός είναι ο πιο θανατηφόρος που συνέβη στην Ινδία από το 2010. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα διορίζει και τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων, μια απόφαση που προκαλεί ανησυχία στον ακαδημαϊκό κόσμο της γειτονικής χώρας. Ήδη ο Ερντογάν διόρισε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μεχμέτ Εσκάν στην Πριτανία του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, αντικαθιστώντας την Γκιουλάι Μπαρμπαρόσογλου, η οποία είχε εκλεγεί θριαμβευτικά στη θέση αυτή. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν τα Info News. Συντηρεί, κυρίες και κύριοι, την ανωδική του κίνηση και το χρηματιστήριο Αθηνών και για αυτή την εβδομάδα. Ξεκίνησε πολύ καλά και μάλιστα, εντάξει, φυσικά υπάρχουν εκεί παρόντες οι profit takers, είναι λίγοι όμως αυτοί, είναι ελεγχόμενοι. Στο συν 0,42% γενικός δείκτης και στις 614,52 μονάδες. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε την εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Κορσάνου. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να απαντήσει ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα, Άννα μου. Σε καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Αγία μου, Σοφία μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για πολλά θέματα που ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές μας και για τα δάνεια, για τους εξωδικαστικούς συμβασμούς. Έσκασε μία βόμβα σήμερα, Άννα μου. Το γράψαμε και στο SBC, το site του SBC. Καταλαβαίνεις ότι απασχολεί πολύ κόσμο, καθώς πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, κοντά στις 400.000, μένουν εκτός εξωδικαστικού συμβασμού. Κάτι τέτοιο λοιπόν, αυτή η πληροφορία έχουμε λάβει, ότι αυτός ο εξωδικαστικός συμβασμός που λένε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, λένε ότι θα ψηφιστεί και προσπαθούμε να δούμε τώρα τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν. Θα περιλαμβάνει για επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις κατά πώς φαίνεται. Άρα θα μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις που κάνουν ένα μεγάλο τζίρο και βγάζει έξω τους μικρούς και τους μεσαίους με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σήμερα. Και θα έχουν τη δυνατότητα όλα τους τα χρέη και στις τράπεζες και στην εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να γίνονται ένα όλο, ένα πακέτο και να μπορούν να το ρυθμίζουν εξωδικαστικά. Στην πράξη τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν έχει ψηφιστεί.
Και ήδη με αυτό που μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αποθαρρυντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο ο μικρομεσαίος και ο ελεύθερος επαγγελματίας που προσπαθεί και αγωνιά να επιβιώσει και τον έχει τσακίσει η φορολογία, είχε μια ελπίδα από κάπου να πιαστεί και τώρα χάνεται και αυτή η ελπίδα. Σωστά. Τώρα αυτά είναι ωραία πράγματα. Όχι, φυσικά, βέβαια. Δεν είναι. Να μείνουμε όμως, Ευδοκία, και να μας εξηγήσει η Άννα, γιατί έχουμε καθημερινά πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών που μας λένε το εξής. Όλοι έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Αλλάξαν τα δεδομένα, με άλλα κριτήρια είχαν πάρει τότε το δάνειό τους. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια, δεν μπορούν να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Ωραία. Τι μπορεί να κάνει κάποιος από τη στιγμή που έχει οφειλές, δεν ξέρει πώς θα τις ρυθμίσει και αλλάξαν πολύ τα δεδομένα. Λοιπόν, η ερώτησή σου οφείλουν πάρα πολύ σωστή, διότι δεν έχουν όλοι προϋποθέσεις να παχθούν στο νόμο Κατσέλη ή δεν θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για δικούς τους λόγους, έχουν παραπάνω από ένα κίνητα και θέλουν να διακινδυνεύσουν το άλλο. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ρύθμιση ή με την εφορία ή με τα ταμεία ή με την τράπεζα. Οι ρυθμίσεις με την εφορία ξέρουμε ότι είναι πολύ αυστηρές, 12 δόσεις. Με τα ταμεία επίσης πάρα πολύ αυστηρές, δεν αλλάζουν. Εκεί δεν υπάρχει διαπραγματευτική ικανότητα. Αλλά με την τράπεζα υπάρχει διαπραγματευτική ικανότητα. Από πληροφορίες που λαμβάνουμε και από την εμπειρία που έχω με τη συναλλαγή μου με τον κόσμο στο γραφείο μου, βλέπω ότι υπάρχουν τράπεζες που από μόνες τους προτείνουν στους δανειολήπτες διαγραφή μέρους του χρέους. Αυτό δεν είναι ένας γενικός κανόνας, αλλά κατά περίπτωση αντιμετωπίζεται η κάθε υπόθεση διαφορετικά. Και ο κάθε δανειολήπτης διαφορετικά. Άρα δεν θα το αφήνουν, ούτε θα το χρονοπετάνε. Λένε, τώρα έκανα, ξέρω εγώ, δεν θα τα καταφέρω, θα πάω του χρόνου, τώρα ακόμα μπορώ. Θα πηγαίνουν να προσπαθούν να πετύχουν μια καλύτερη ρύθμιση, είτε μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια ενός δικηγόρου, ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, καλύτερα πριν υπογράψουν κάτι, να το δει αυτό που θα υπογράψει ένας δικηγόρος. Και προσοχή, οι πρακτικές εταιρείες που παίρνουν και ενοχλούν, είναι τα δικηγορικά γραφεία. Και προτείνουν τηλεφωνική ρύθμιση, γιατί γίνεται και αυτό. Από το τηλέφωνο σου λέει να κάνουμε ρύθμιση. Και μετά σου στέλνει ένα χαρτάκι και σου λέει: όπως συμφώνησε στη ρύθμιση, στο τηλέφωνο. Και λέω: και λένε οι άνθρωποι, τι συμφώνησε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν γίνεται συμβιβασμό στο τηλέφωνο. Υπογράφουμε κάτι. Έτσι, αυτά τα αμφισβητούμε μετά. Άρα, υπογράφουμε κείμενο γραπτό, δεν κάνουμε συμβιβασμό και συμφωνία από το τηλέφωνο. Να κάνουμε συμφωνία. Και προτού υπογράψουμε κάτι, καλό είναι να συμβουλευόμαστε το δικηγόρο μας να καταλαβαίνουμε τι υπογράφουμε. Γιατί να τι γίνεται με τους εγγυητές, πολλές φορές το έχουμε θίξει αυτό το θέμα. Εγγυητές, συνοφιλέτες που υπέγραψαν σε ένα δάνειο, μα για το σύζυγο. Για σκεφτείτε λοιπόν πόσες περιπτώσεις βλέπω ζευγαριών που έχει υπογράψει ο ένας εγγυητής για το σπίτι, για το δάνειο του άλλου και χωρίζει αυτό το ζευγάρι και μένει το δάνειο στην πλάτη του. Πολλές φορές ήταν και εικονικά τα διαζύγια, αυτά που έχουμε δει πολλές φορές. Για τον νόμο Κατσέλη έχουν βγει πολλά εικονικά διαζύγια για να μην φανεί ο ένας τη στηρίζεται από το εισόδημα του άλλου. Για σκέψου, λέω, να χωρίσει ένα ζευγάρι και να μείνει στην πλάτη το δάνειο και το σπίτι να μην ανήκει στους δύο, ανήκει στον άλλον. Και να πληρώνω εγώ το δάνειο για το σπίτι του άλλου που είναι η γυναίκα. Άννα, μου έχουμε μαζέψει πάρα πολλές ερωτήσεις και για τον νόμο Κατσέλη θα τις πούμε σε λίγο. Αλλά πριν περάσουμε και θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που έχουν κάνει οι τηλεθεατές μας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτοί οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί? Έρχονται λοιπόν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τι σημαίνει αυτό για να αποφύγουν λοιπόν την αποχή των συμβολιογράφων, γιατί πραγματικά έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν έξω από τα ειρηνοδικεία. Τι σημαίνουν αυτοί οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και με τι κριτήρια θα γίνονται βεβαίως? Λοιπόν, οι πληστηριασμοί τώρα είναι η μεγαλύτερη απειλή και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για έναν δανειολήπτη ο οποίος δεν αποπληρώνει την οφειλή του. Αυτό φοβάται, μήπως χάσει το σπίτι του. Μέχρι πρότινος, λέει, πριν από δύο χρόνια, υπήρχαν όμως νόμοι που ανέστηλαν τον πληστηριασμό για την κύρια κατοικία. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται, παρά μόνο για όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, έχουν κάνει ρύθμιση στα δάνειά τους, προστατεύεται. Mm-hmm. Αλλά όμως, όταν δεν πληρώνεις, αρχίζει η τράπεζα, δεν σου παίρνει την άλλη μέρα το σπίτι, επειδή σταμάτησε να πληρώνεις τρεις δόσεις, θα με πετάξουν από το σπίτι μου. Ακολουθείται μια ολόκληρη διαδικασία. Ποια είναι αυτή? Σου στέλνουν πρώτα ένα εξώδικο. Μετά σου βγάζουν μια διαταγή πληρωμής. Στη διαταγή πληρωμής μπορείς να μηνθείς. Υπάρχουν μαξιλαράκια δηλαδή άμυνας. Μπορείς να ασκήσεις την ανακόπη σε 15 μέρες. Αν τη χάσεις, μετά σου βγάζει κατασχετήρια έκθεση. Μετά κάνεις ανακοπή και εκεί. Μετά στην κατασχετήρια έκθεση κάνεις πληστηριασμό. Στον πληστηριασμό μπορείς να αμυνθείς και πριν και μετά. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία λοιπόν. Ο πληστηριασμός τώρα γίνεται στα ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη. Ο υπάλληλος του πληστηριασμού είναι ο συμβολιογράφος. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν πίσω να μην γίνουν πληστηριασμοί. Και τώρα με την αποχή των συμβολιογράφων είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να παγώσουν οι πληστηριασμοί. Από όλη αυτή τη διαδικασία όμως που στο ειρηνοδικείο μαζεύεται κόσμος, γίνονται προσφορές, έγγραφες κλειστές, να μην φαίνονται. Όλη αυτή η διαδικασία τώρα δεν θα γίνεται έτσι, θα γίνεται ηλεκτρονικά, ακριβώς για να αποφευχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Τα επεισόδια λοιπόν. Ακριβώς, αλλά και πάλι θα υπάρχει τρόπος να αμυνθεί
ο δανειολήπτης. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεται ηλεκτρονικά, δεν θα έχει μέσα άμυνας, νομικά μέσα άμυνας. Άρα να μην φοβόμαστε γι' αυτό, απλά δεν θα γίνεται αυτή η διαδικασία που γίνεται τώρα. Μέτρα άμυνας όμως θα έχει. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος να νομίζει ότι έτσι μέσα από το κομπιούτερ θα πατάει το κουμπί και θα χάνεται. Χάνει το σπίτι σου. Δεν θα γίνεται έτσι. Πάμε να απαντήσουμε και σε μία ερώτηση, Σοφία. Καθώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρωστάνε στον ΟΕ. Καταλαβαίνεις ότι ήταν στο ΤΕΒΕ, κλείσανε τον μπλοκάκι, πλέον δεν συνεχίζουν με τον μπλοκάκι, αλλά συνεχίζουν και χρωστούν στον ΟΕ. Δηλαδή, συνήθως πάνω από 20.000 νομίζω πρέπει για να πάρει σύνταξη να τα εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό. Έτσι. Κάτω από 20.000 δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Αλλά σου μπλοκάρει μετά τα πάντα πάνω από 20.000. Για πάμε έτσι να δούμε τι γίνεται για αυτούς που χρωστούν, έχουν οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ στον ΟΕ. Άννα μου, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να κινηθούν, Κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη ρύθμισή τους. Οπωσδήποτε αυτά τα λεφτά πρέπει να τα αποπληρώσουν. Δεν γίνεται να τα χρωστούν εσάι. Δεν θα μπλοκάρει, δεν θα μπλοκάρει τη σύνταξή τους, αλλά όμως αυτά τα χρήματα πρέπει να αποπληρωθούν. Έτσι. Ή υπάρχει και μια άλλη λύση για αυτούς, εφόσον έχουν οφειλές και σε κάποιον ιδιώτη, γιατί πολύ σωστά το έχετε επισημάνει, δεν πρέπει να έχουμε οφειλές μόνο στην εφορία ασφαλιστικά, τα πρέπει να έχουμε οφειλή και σε έναν ιδιώτη, σε μια τράπεζα, σε ένα άτομο. Μπορούν όλα αυτά μαζί να τα βάλουν στον νόμο Κατσέλη και έχουν βγει αποφάσεις που τους έχουν δικαιώσει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν οφειλές και στον ΟΑΕ και σε εφορία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάξουν αν έχουν τις προϋποθέσεις, γιατί έχει βοηθηθεί κόσμος από αυτό. Αλλιώς δεν βλέπεις διαγραφή. Σε περίπτωση που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να επαχθούν στον νόμο Κατσέλη, σε αυτή την περίπτωση τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να κινηθούν νομικά. Θα κάνουν ρύθμιση. Ρύθμιση των 12 δόσεων. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χρωστάνε οι άνθρωποι να το αποπληρώσουν. Μόνο τις 12 δόσεις. Κάποιο τρόπο, δηλαδή θα αμυνθούν όταν χρωστούν, πρέπει να πληρώσουν. Πρέπει να πληρώσουν. Και σε περίπτωση που δεν το έχουν αυτό το ποσό, τι μπορούν να κάνουν, να κάνουν κάποιο εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με τον ΟΑΕ. Με τον ΟΑΕ. Όχι, η ρύθμιση που βάζει το ΟΑΕ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνο άλλο. Μόνο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι γίνεται με τους εγγυητές, ότι η τράπεζα μου στέλνει συνεχώς εξώδικα και επιστολές. Έχω φίλες στην εφορία, αν μπορεί να κινδυνεύσει το σπίτι μου. Από την εφορία, βέβαια, θα κινδυνεύσει. Γιατί και ήδη έχουν αποσταλεί εκατοντάδες κατασκετήρες εκθέσεις. Και προσοχή, έχουμε και ποινικές κυρώσεις αν χρωστάμε στην εφορία. Αν μπορούν θα τα πούμε αναλυτικά. Μπορεί να υπαχθούν, αν έχω χρέη, θα είναι καλό να μεταβιβάσω την περιουσία. Βεβαίως. Γιατί το κάνουν πολύ αυτό. Αν έχω χρέη και πεθάνω, δεν πεθαίνουν και τα χρέη μαζί μου, πάνε στα μακάρι παιδιά μου και στους κληρονόμους μου, έτσι. Ή αν κληρονομούσα ένα σπίτι, να μην κληρονομούσα και τα χρέη. Έτσι, αλλά δυστυχώς γιατί 8755-5878 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ κάθε απόγευμα κάνετε την ερώτησή σας και οι εκλεκτοί καλεσμένοι απαντάνε, όπως επίσης και τα γραπτά μηνύματά σας. Γράφετε SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα δίνουμε λύσεις. Δίνουμε λύσεις για φορολογία, για κόκκινα δάνεια αλλά και για ασφαλιστικό σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια φυσικά του εργατολόγου μας του Κώστα του Τσουκαλά. Πάμε λοιπόν τώρα στους δύο εκλεκτούς μας να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο και τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου, καθώς προσθέθηκε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι καλή εβδομάδα, Ηλία, που κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Κατατίθεται μάλλον τώρα μέχρι το βράδυ. Τι γίνεται, βλέπουμε τρύπα στα έσοδα. Φοροκαταιγίδα μυρίζουμε. Εντάξει, ο προϋπολογισμός, είχαμε πει και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι θα προέβλεπε αύξηση της φορολογίας. Και άλλοι, πώς σημαίνει αυτό το αύξηση, να λέμε. Περίμενε, γιατί εδώ το έχω γραμμένα, αλλά θα μου τα πει η Ηλία. Βάζουμε πολλά, ούτως ώστε να πιάσουμε τα μισά για να πούμε ότι πετύχαμε. Είναι πολύ απλό. Ναι, αλλά από ποιους θα τα πιάσουμε πάλι. Από τον υπολογίσουμε καφέ, από τη βενζίνη, έτσι, από το τσιγάρο. Και τι γίνεται όμως, όλα αυτά που ανέφερες είναι πράγματα τα οποία φέρουν φόρο λόγω της κατανάλωσης. Όταν ο φορολογούμενος από την άλλη, από τα 100 που βγάζει, που εισπράττει μάλλον, όχι που βγάζει, του μένουν τα 20 ή τα 15, γιατί τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δώσει σε ασφαλιστικές εισφορές, σε φόρο, σε ένφια, σε όλη τη φορολογία που υπάρχει. Τα 15 που του μένουν, τι θα του μείνει για να ξοδέψει, ώστε να εισπραχθούν οι έμεσοι φόροι. Και είναι αυτό που έχουμε πει
άπειρες φορές ότι δεν βγαίνει εξίσωση όταν υπολογίζει αύξηση των φόρων, μείωση των εισόδων και ταυτόχρονα αύξηση της εισπραξιμότητας λόγω αύξησης της κατανάλωσης. Βεβαίως. Δεν γίνεται. Είναι... Πάμε, να δούμε κάποια... Ακριβώς. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να τα πούμε στους τηλεθεατές μας για να είναι ενημερωμένοι. Ξεκινάμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ηλία. Από το 26 λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε το 29% στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αν μιλάμε για νομικά πρόσωπα πια, ακριβώς. Το 26 και 33 που ήταν ανάλογα με τα κέρδη, αν ξεπερνούσαν τις 5.000, πια έχει κλειδώσει το 29%. Έτσι. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που λέγεται ασφαλιστικές εισφορές, όπου άμα μιλάμε για προσωπικές εταιρείες είναι 27% επί των κερδών, αν δεν υπάρχει ΦΑΠΑΞ και, ΦΑΠΑΞ και επικουρικό ταμείο. Αν υπάρχει ΦΑΠΑΞ και επικουρικό ταμείο, πάμε στο 38% περίπου. Εάν μιλάμε για κεφαλαιοχικές εταιρείες, πάλι πηγαίνει ποσοστιαία επί των κερδών. Απλά μένει να δούμε την εγκύκλιο, συγγνώμη, μέσα στο Δεκέμβριο από την Υπουργό Εργασίας, που θα προβλέπει πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές όταν μιλάμε για κεφαλαιοχικές εταιρείες. Από αυτό η κυβέρνηση σκοπεύει να λάβει 988 εκατομμύρια. Πάμε σε κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλους τους φορολογούμενους. Και από αυτό η κυβέρνηση θα λάβει 786 εκατομμύρια ή 736, είναι ο ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Εκεί πέρα έχουμε την αύξηση του ΦΠΑ που έγινε το περασμένο Μάιο και ήδη έχει αρχίσει και εισπράττει το κράτος από εκεί. Αλλά παράλληλα έχουν μείνει μια σειρά νησιών εκτός αύξησης του ΦΠΑ από το 17% στο 24, μπράβο. Ουσιαστικά το Γενάρη θα καταργηθεί και εκεί πέρα ο χαμηλός συντελεστής για τα νησιά αυτά. Μιλάμε για το νησί της Σάμου, για το νησί της Χίου και γενικά όσα νησιά έχουν μείνει εκτός. Από εκεί προσδοκάται να εισπραχθεί αυτό το ποσό. Έχουμε 422 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση καυσίμων, γιατί θα υπάρχει και αύξηση στα καύσιμα. Υπάρχει αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων που από εκεί πέρα προσδοκάει να εισπράξει αυτό το ποσό που αναφέραμε. Μπορώ να αποδείξω με πάρα πολλούς τρόπους ότι το ποσό αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μάλλον να το θέσουμε διαφορετικά και γενικά. Όταν έχουμε αύξηση των φόρων ή αύξηση των συντελεστών, δεν συνεπάγεται και αύξηση της εισπραξιμότητας. Γιατί εξαρτάται από την κατανάλωση. Σωστό. Όταν μειώνεται η καταναλωτική δύναμη του καταναλωτή, παύλα φορολογούμενου, ταυτόχρονα δεν έχεις νέους φορολογούμενους που εισέρχονται μέσω της ανάπτυξης, διότι η ανάπτυξη πηγαίνει σε γειτονικές χώρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν τα νούμερα. 5% Σοφία, αυτό και τελειώνουμε. Και πάμε στον κύριο Γιώργο. Και πάμε 5% στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας από 1η του μήνα, από 1η Ιανουαρίου. Υπάρχει και ο ειδικός, όχι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος, αυτός που επιβάλλεται στα κινητά. Σωστά. Και θα επιβάλλεται και στα σταθερά τηλέφωνα, παύλα ίντερνετ. Θα το δουν οι φορολογούμενοι. Και στα τσιγάρα, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Κορσά, το 0,5%. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σας ήθελα να ρωτήσω πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Θα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, oaeth.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών του ΟΑΕΔ που έχετε, ή αν δεν έχετε κωδικούς του ΟΑΕΔ, μπορείτε με τους κωδικούς του τάξης να λάβετε ηλεκτρονικά κλειδάριθμο και να μπείτε στην ειδική επιλογή που προβλέπει την αίτηση για τον για το κοινωνικό τουρισμό του ΟΑΕΔ. Αν θυμάμαι καλά, έχει πάρει και μια μικρή παράταση. Ναι, αλλά σήμερα θα πρέπει να έχετε και κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να απαντήσουμε λοιπόν και σε ερωτήσεις που είναι πολλές για τα δάνεια. Το είπαμε πριν από λίγο, Άννα μου. Εγγυητές, συνοφιλέτες και κληρονόμοι. Τι ευθύνη έχουν όταν υπάρχει δάνειο? Λοιπόν, οι κληρονόμοι, να το πούμε αυτό, είναι μια τόσο πολύπλοκη κατάσταση όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος που έχει χρέη. Εκτός το ότι στη ζωή παρατηρείται το φαινόμενο να μην ξέρουν οι κληρονόμοι τι χρέη είχε ο πεθαμένος. Διότι δεν τα έλεγε, διότι τα είχε μπερδέψει, διότι τα μισά δεν τα έλεγε. Άρα, όταν πεθαίνει κάποιος που έχουμε την υποψία ότι έχει κάποια χρέη, ένας συγγενής μας, καλό είναι να ψάχνουμε, να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε τι οφειλές έχει, σε ποιο ύψος βρίσκονται ακριβώς αυτές οι οφειλές. Να γνωρίζουμε ότι όταν πεθαίνει κάποιος με χρέη, οι κληρονόμοι του είναι τα παιδιά του σε πρώτη τάξη και η σύζυγος το 1/4. Και μετά, αν αποποιηθούν τα παιδιά, πάνε τα αδέρφια του, οι γονείς του. Άρα, αν θέλουν να αποποιηθούν οι πρώτοι τάξη, πρέπει να αποποιηθούν και άλλοι. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αν αποποιηθούν κάποιοι συγγενείς, μετά τα χρέη φεύγουν. Πηγαίνουν στην άλλη τάξη συγγενών. Άρα, πρέπει να αποποιηθούν όλοι ομαδικά, αν θέλουν να φύγουν από πάνω τους τα χρέη. Να πούμε όμως ότι αν κάνεις αποποίηση μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο, χάνεις και την περιουσία, χάνεις και τα κίνητα του κληρονομούμενου. Άρα, αν θέλεις να αποδεχτείς,
για να πάρεις το σπίτι που σου έχει αφήσει ο πατέρας, η μητέρα σου, κάποιος που έχει φύγει, θα αποδεχτείς αναγκαστικά και τα χρέη του. Και είναι πλέον δικά σου. Είσαι εσύ με τα χρέη στην πλάτη σου. Ή τι θα κάνεις, θα κάνεις κάποια ρύθμιση, θα μπει στο νόμο. Απορώ να κάνω ρύθμιση στα χρέη, λοιπόν. Και να το συνδυάσουμε αυτό και με τον Ηλία. Καθώς ο τέος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, είχε αναφέρει λίγο πριν φύγει ότι θα μπορούσαν οι κληρονόμοι να δώσουν ένα σπίτι ακριβώς ως φόρο κληρονομιάς. Κάτι τέτοιο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο? Κοίταξε να δεις, ο αναπληρωτής υπουργός αποτελεί παρελθόν, είναι μέσα στο κείμενο, στο προσχέδιο που είχε δώσει των νόμων που ήταν προς ψήφιση, να δούμε αν θα προχωρήσει. Βέβαια μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε για οφειλές σε τράπεζες, οφειλές στο δημόσιο, οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία γενικότερα. Μιλάμε μόνο ότι θα μπορούσε να συμψηφιστεί ο φόρος κληρονομιάς με το ακίνητο. Γιατί τίποτε άλλο. Μόνο και μόνο το ακίνητο και με αυτό το χρήμα. Μέχρι στιγμής δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Αλλά οποιοδήποτε θέλεις εσύ ακίνητο. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας. Το φοροτεχνικό θέλω να ρωτήσω κάτι. Κύριε Χατζηγεωργίου. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Πέθανε αδερφός μου και μας άφησε κάτι κληρονομικά. Κάναμε ένα μέρος στο συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα δεν μπορεί να τα κάνουμε στο ε9. Μπορούμε να τα κάνουμε ε9 τώρα για τα υπόλοιπα? Δεν μπορείτε να τα κάνετε συμβόλαιο για κάποιο λόγο? Δεν συμφωνούμε τα αδέρφια δηλαδή. Από τη στιγμή που υπάρχει διαθήκη, είναι εξαδιαθέτου κληρονόμη. Για τα δύο κόμματα κάναμε συμβόλαιο, εντάξει. Τα βρήκαμε τα αδέρφια. Όταν λέτε κάνατε συμβόλαιο, κάνατε δωρεά ο ένας τον άλλον? Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά? Τα αφήσαμε έτσι. Ωραία, τα έχετε μπερδέψει λίγο. Όταν πέθανε ο άνθρωπος, άφησε κάποια διαθήκη? Όχι. Άρα εξαδιαθέτου είναι η κληρονόμη. Εσείς κάνετε κάποια... Ναι, εξαδιαθέτου. Ναι. Χωρίς να επιλέξει, από τη στιγμή που έχουν περιληφθεί στο φόρο κληρονομιάς, ή μάλλον από τη στιγμή που ήταν περιουσιακά στοιχεία του αδερφού και προκύπτει ότι είστε εξαδιαθέτου κληρονόμος εσείς και τα υπόλοιπα αδέρφια, είστε υποχρεωμένοι να τα δηλώσετε από τη στιγμή που δεν κάνατε αποποίηση, όπως είπε και η κυρία Κορσάνου πριν. Πολύ ωραία. Δεν επιλέγω, δηλώνω τα δύο και δεν δηλώνω τα άλλα τρία όμως. Αυτό που το είπες και στην αρχή, Άννα, δεν είναι... Παιδιά δεν είχε αυτό το άτομο? Όχι, δεν είχε παιδιά. Άρα γι' αυτό αναγκαστικά κληρονομούν τα αδέρφια. Παίρνουμε το 25% ο καθένας. Είστε τέσσερα αδέρφια δηλαδή? Ναι. Τα δηλώνετε όλα όμως και μάλιστα υπάρχει και η δεσμευτική ημερομηνία των 4 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής, από τη μη ημερομηνία αποποίησης δηλαδή. Περάσει. Θα πρέπει να κάνετε διορθωτική του ε9 λοιπόν τώρα μέχρι 30 Νοεμβρίου για να είναι και μισό το πρόστιμο, στα 50 ευρώ. Στα 50 ευρώ. Πολύ. Μπορεί να κάνουμε ε9. Ε9 κάνετε όποτε θέλετε. Απλά αν περάσει 30 Νοεμβρίου το πρόστιμο από 50 γίνεται 100 ευρώ για κάθε χρονιά. Γι' αυτό καλό θα ήταν να το κάνετε τώρα, όσο πιο γρήγορα να το κάνετε. Σας ευχαριστώ. Τώρα να κάνετε, γιατί σε 9 μέρες είναι μέχρι τις 30. Είπαμε λοιπόν είναι τα 50 ευρώ το μισό πρόστιμο γιατί πρέπει να κάνετε τη διόρθωση του ε9. Πριν περάσουμε στην κυρία Αστερία, σε περίπτωση που κάποιος με χρέη πεθάνει, εκτός από πρώτου βαθμού συγγενείας, πρέπει να κάνουν αποποίηση και οι δευτέρου βαθμού συγγενείας? Αυτό που είπαμε. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, αν δεν θέλουν να έχουν πάνω τους τα χρέη, ερώτηση. Έχουν 4 μήνες και μετά είναι άλλοι νέοι 4 μήνες, δηλαδή μετά από 8 μήνες δευτέρου βαθμού. Δεν θα διακινδυνεύσει τέτοια πράγματα μέσα σε 4 μήνες. Μέσα σε 4 μήνες καλό είναι. Ακριβώς. Μην παίζουμε τώρα με τους. Όταν είναι στο εξωτερικό που είναι ένα χρόνο. Όπως λέω χαρακτηριστικά, πρέπει να τα έχουμε καλά με τους συγγενείς. Για να ξέρουμε τι γίνεται περίπου. Δηλαδή, εγώ όσες φορές και αν υπάρχει προθεσμία, δεν αφήνω ποτέ τελευταία μέρα. Λέω, ας το κάνω τώρα στην αρχή, να μην σπάνιο έχω άγχος. Σπάνιο για τους αυτού. Απλά για του δευτέρου βαθμού συγγένειας, ενεργοποιείται από τη στιγμή που θα αποποιηθούν οι πρώτοι βαθμού συγγένειας. Αλλά επειδή δεν ξέρουν ποτέ αποποιηθούν. Ακριβώς τώρα. Πολύ σωστά το λέει η Άννα. Γιατί σου λέει, μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή, γιατί δεν είναι. Αφού το μάθαμε και το γνωρίζουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Αστερία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε επίσης, να είσαι καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω για την κόρη μου, να κάνω το φοροτεχνικό θα ήθελα. Ναι, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Έχει κάνει μία σύμβαση εργασίας εξάμηνη. Λίγο πιο δυνατά παρακαλούμε πολύ. Σύμβαση εργασίας. Σύμβαση εργασίας για πρόθεση προϊόντων. Ναι. Και την πληρώνουν με τίτλο κτήσης.
Κάνουν κάποιες κρατήσεις από ό,τι βλέπω, χαρτόσημο και ΟΓΑ. Από εκεί και μετά δεν γίνεται καμία άλλη κράτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, αν χρειάζεται να εγγραφεί στον ΟΑΕΔ και δεύτερον, τι εφορία θα πληρώσει. Κοιτάξτε, μετά, αν υπόκειται σε εφορία. Κοιτάξτε να δείτε, φυσικά και υπόκειται σε εφορία. Η παρακράτηση του 20% αν γινόταν δεν θα ήταν δεσμευτική. Από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε δεν γίνεται παρακράτηση του 20% στον τίτλο κτήσης. Από εκεί πέρα, αν πάει με την εγκύκλιο που προβλέπει ότι ευκαιριακά εργαζόμενοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τότε θα έχει το αφορολόγητο των 8.500 ευρώ που αυξάνεται ανάλογα με το αν έχει τέκνα ή όχι περίπου μέχρι τα 9.500. Όχι, είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Οπότε μιλάμε για 8.500 περίπου έμεσο αφορολόγητο που διαμορφώνεται με την έκπτωση φόρου. Βέβαια, μάλιστα, θα πρέπει να τη δηλώσουν από την εταιρεία βάσει αυτής της εγκυκλίου ότι θα φορολογηθεί σαν μισθωτή. Είναι θέμα τι προβλέπει η σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει, όχι, μάλλον όχι σύμβαση εργασίας, τι προβλέπει η σύμβαση και το πώς την έχουν δηλωμένη, πώς τις χαρακτηρίζουν το τίτλο κτήσης, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, αν οι προμήθειες ξεπεράσουν τις 10.000 ευρώ, θα πρέπει να κάνει έναρξη βάσει νόμου των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Αυτό είναι το ένα που θα πρέπει να προσέξει. Και από την άλλη, θα πρέπει να προσέξει μην υποκρύπτεται είτε εξυρτημένη εργασία, είτε επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί αύριο μεθαύριο, αν θα πάνε να κάνει εγγραφή στον ΟΑΕ και τη ζητήσουν τις βεβαιώσεις, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και να τη ζητάνε ΟΑΕ αναδρομικά. Αυτό που λέτε για την υποκρύπτη, τι εννοείτε? Είναι πώς έχει γραφτεί στη σύμβαση, πώς της δίνουν τη βεβαίωση του τίτλου. Όχι, δει το συμβόλαιο. Αυτό σας ρωτάει ο κύριος Χατζηγεωργίου. Το έχω, ναι. Συνεργάτης. Αν θέλετε, περάστε το και με ένα email στην εκπομπή να το δούμε και να επανέλθουμε. Ή να επανέλθουμε και επί του προσωπικού να το δούμε, γιατί θέλει λίγο προσοχή. Αφήστε το τηλέφωνό σας, σας παρακαλούμε, στο control. Αφήστε το τηλέφωνό σας για να σας καλέσουμε στο τέλος της εκπομπής για να μας στείλετε να το δούμε με fax αυτή πραγματικά. Γιατί μία ερώτηση. Εσύ γίνεται μετά από αναγραφή. Αφορά και τους δυο σας. Και μπλέκουν με το τηλεοπτήσεις και με το. Μία ερώτηση που αφορά και τους γιος σας. Τώρα στα Capital Controls έχουμε μάθει, εντάξει, μέχρι το 840 ευρώ ο καθένας κλπ. Τι γίνεται, πρώτον, στην περίπτωση που είμαι συνδικιούχος, χρωστάω εγώ, η αδελφή μου δεν χρωστάει σε ένα λογαριασμό, αν μπορώ να φύγω, να πάρω τα λεφτά μου δηλαδή και να φύγω για να τα κλειτώσω, για να μην μου τα κατάσχουν όλα. Και δεύτερη ερώτηση, σε περίπτωση που είσαι με κάποιο. Πάλι μπορεί να τα έχει καλά με τους συγγενείς. Πρέπει να ξέρει τι χρωστάω, καταλαβαίνεις. Αλλιώς δεν θα με έκανε. Και το δεύτερο είναι, σε περίπτωση που είμαστε συνδικαιούχοι με ένα μεγάλο πρόσωπο, με τον παππού μας, με τη γιαγιά μας, με κάποιον μεγάλο άνθρωπο, φύγει από τη ζωή και σε περίπτωση που μας μείνει η περιουσία του. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε να είχε ο παππούς μου ένα ποσό 100.000. Και χτύπα ξύλο μετά από χρόνια πολλά. Συγχωρή. Να φύγει από τη ζωή και να περάσουν σε μένα. Και οι δύο ερωτήσεις που θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ξεκινάμε φυσικά από την κυρία Κορσάνου, πάντα με τις γυναίκες ξεκινάμε σε αυτές τις εκπομπές. Και αν μπορεί κάποιος να πληρώσει, αν έχει ένα δάνειο, από τη στιγμή που είναι τώρα τα Capital Controls, για παράδειγμα, έχει 30.000 και θέλει να κλείσει το δάνειό του, να πάει και να το ξοφλήσει. Λοιπόν, τον μπλοκάραν αυτό στην αρχή τον Capital Control, δηλαδή δεν επέτρεπαν καθόλου την αποπληρωμή των δανείων. Μας το είπαν πολύ, μας καλέσαν και μας είπαν, εγώ θέλω να πάω και να κλείσω, να αποπληρώσω το δάνειό μου και δεν με αφήσανε. Αλλά τώρα αυτά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Και σε κάθε τράπεζα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, λένε τώρα με τα Capital Control ότι δεν ανοίγονται καινούργιοι λογαριασμοί. Απαγορεύεται να έχουν καινούργιοι. Κι όμως ανοίγουν καινούργιοι λογαριασμοί. Αν θέλεις, ας πούμε, να βάλεις το μηχάνημα για τις πιστωτικές κάρτες, σου ανοίγουν ένα ξεχωριστό λογαριασμό. Εγώ, δηλαδή, που έβαλα στο γραφείο να δέχομαι πιστωτικές κάρτες, μου άνοιξαν ένα ξεχωριστό λογαριασμό, παρόλο που έχουμε τα Capital Control. Να φύγεις από συνδικαιούχος γίνεται, επιτρέπεται και αυτό. Να ανοίξεις καινούργιο λογαριασμό μπορεί να στο μπλοκάρουν, αλλά να είσαι συνδικαιούχος και να φύγεις και αυτό το έχει κάνει πελάτης μου, αυτό γίνεται. Γίνεται, έτσι. Ναι. Ωραία. Οπότε μας απάντησες, Άννα μου. Ηλία μου, σε περίπτωση λοιπόν που είμαι συνδικαιούχος σε ένα λογαριασμό. Έχει οφειλέσεις ένας από τους δύο, έχει δικαίωμα το κράτος να θεσμεύσει το σύνολο του λογαριασμού. Σωστά. Ή μέχρι το ποσό που αναλογεί, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων, αν το πάει χαριστικά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που έχει αυτό διατάξει τον μπλοκάρισμα. Μπορεί και όλο, έχει το δικαίωμα. Στη δεύτερη ερώτησή μου, δηλαδή ότι είμαι εγώ συνδικαιούχος με τον παππού μου. Στο κληρονομικό δίκαιο υπάρχει, ανάλογα με τον βαθμό συγγενείας αφορολόγητο,
αν είναι πρώτου βαθμού συγγενείας ή δευτέρου βαθμού συγγενείας. Με τον παππού είναι δευτέρου βαθμού συγγενείας, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας αστερίσκος μέσα που προβλέπει ότι όταν υπάρχει κατάθεση σε κοινό λογαριασμό και φύγει από τη ζωή ο ένας από τους δύο ναι. δικαιούχους, ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς. Είναι εκτός. Άρα δεν αλλά να είναι τα χρήματα σε χρηματική κατάθεση, όχι σε οτιδήποτε σε άλλο. Σε χρηματική κατάθεση. Ούτε, αυτό φυσικά δεν ισχύει ούτε με τους γονείς. Δηλαδή, άμα είσαι με τους γονείς και φύγει ένας γονέας, παίρνω όλα τα χρήματα εγώ. Δεν οριοθετεί βαθμό συγγενείας και τι είναι οι συνδικαιούχοι μεταξύ τους. Πάμε και σε μία ερώτηση. Αν γίνει μεταφορά χρημάτων μέσω web banking μεταξύ δύο ετών, 25.000 ευρώ, υπόκειται σε φόρο και πώς? Εκεί είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Εάν γίνει με αυτό ελέγχος. Ασχολούμαστε τα τελευταία 1-2 χρόνια που προκύπτουν έλεγχοι για τον ΑΒ λόγο. Έρχεται λοιπόν, προκύπτει ο έλεγχος και βρίσκει την κατάθεση, τη μεταφορά των χρημάτων από το λογαριασμό σου στο λογαριασμό μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει λοιπόν είναι να με ρωτήσει γιατί λόγο. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν από σένα στο δικό μου λογαριασμό. Από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαι σε θέση να αποδείξω τι είναι αυτή η συναλλαγή, αν υποκρύπτει ή όχι από πίσω επαγγελματική δραστηριότητα και αν δεν υποκρύπτει επαγγελματική δραστηριότητα να μπορώ να το στηρίξω. Mm-hmm. Πώς μπορώ να το στηρίξω? Σαν αν ένα δίνεις, δώρο, παραδείγματος χάρη. Αν είναι δώρο, υπόκειται σε φόρο δωρεάς, αλλά 10% σε πρώτου βαθμού συγγενείας, 20% σε δεύτερο βαθμού συγγενείας. Αλλά πρέπει να έχω κάνει τη δωρεά από πριν. Εννοείται, θα πρέπει να την έχω κάνει. Από εκεί και πέρα, εάν είναι δανεισμός, θα πρέπει να έχω κάνει το συμβόλαιο του δανεισμού, να το έχω καταθέσει στην εφορία, να έχει χαρτοσημανθεί. Τη σύμβαση δανείου. Τη σύμβαση δανείου, ακριβώς. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε κάνει μια μεταφορά χρημάτων, πρέπει να δικαιολογήσει το λόγο. Σαφώς. Άρα πριν την κάνει τη μεταφορά, πρέπει να πάει και να αιτιολογήσει και να πληρώσει ανάλογα. Δεν πηγαίνει να την αιτιολογήσει πουθενά. Απλά θα πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που από τον έλεγχο του ζητηθεί να αιτιολογήσει τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Να μπορεί να θυμηθεί και να μπορεί δηλαδή να το στηρίξει. Δηλαδή, μας καλέσανε και μας είπε: ένας μπαμπάς θέλει να στέλνει στο παιδί του που σπουδάζει. Ξέρεις τι γίνεται, στη Χαλκιδική. Όλα καλά, τα λέμε, την κάνουμε τη μεταφορά τώρα. Για φαντάσου να την κάνουμε τώρα και να μας ρωτήσουν το 2030 τι έγινε το 2016. Κοίτα, εγώ έχω βρει γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, έχω βρει λύση σε αυτό. Θα κρατάμε ένα φορολογικό ημερολόγιο. Okay, γιατί απλά, κάθε μέρα όταν κάνουμε συναλλαγή στην τράπεζα, το 2001 δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι, και δεν... Το όχι, δεν υπήρχε. Δηλαδή ένα δώρο. Έχει δίκιο όμως η Άννα Κορσάνου. Σαφώς και έχει δίκιο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Πρέπει να ξέρεις να αιτιολογήσεις. Απλά τι γίνεται. Πολλές φορές και συγγενικά πρόσωπα μπορεί ας πούμε. Τώρα λόγω της αδυναμίας ακριβώς οικονομικής, ένα χαρτζιλίκι. Δηλαδή θα του πεις γιατί δεν... θα πάω να φορολογηθώ. Θέλω και εγώ χαρτζιλίκι 25.000 ευρώ. Αυτός ο μπαμπάς θα δίνει χαρτζιλίκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Απαντήσαμε λοιπόν και στον τηλεθεατή μας. Είχαμε πει τι γίνεται με τους κληρονόμους ανάμου. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους, όχι μόνο με τους συνοφιλέτες και τους εγγύτες σε ένα δάνειο. Γιατί είπαμε τι γίνεται με τους συνδικαιούχους, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους συνοφιλέτες όμως. Ωραία, λοιπόν. Ο συνοφιλέτης και ο εγγυητής ενδεχομένως είναι παραπλήσιες έννοιες. Συνήθως όταν υπέγραφαν, όταν αναλάμβανε κάποιος μηδενειακή σύμβαση, η τράπεζα για να εξασφαλίσει περαιτέρω την απέτησή της, απαιτούσε και να βάλει την υπογραφή του κάποιος εγγυητής, κάποιος συνοφιλέτης. Okay. Μεγάλη προσοχή, διότι ο εγγυητής ή ο συνοφιλέτης αναλαμβάνει σε ολόκληρο την ευθύνη του δανείου. Και δεν έχει την ευθύνη αν πρώτα κυνηγήσουν τον πρωτοφυλέτη και δεν τον βρούνε να κυνηγήσουν μετά τον εγγυητή. Εις ολόκληρο ενέχεται το ίδιο, μπορούν να πάει στιγμή να κινδυνεύσει και η περιουσία του εγγυητή. Παρατηρείται το φαινόμενο πολλές φορές να καλούν σε ρύθμιση τον πρωτοφυλέτη και να μην ενημερώνουν τον εγγυητή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει για οποιαδήποτε αλλαγή, πρόταση, ρύθμιση να ενημερώνεται και ο εγγυητής. Έτσι. Άρα ο εγγυητής έχει τις ίδιες ευθύνες. Αν θέλει να μπει στον νόμο Κατσέλη, πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση, εκτός αν είναι αντρόγινο, οπότε μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση. Και επίσης ο εγγυητής μπορεί να κάνει από μόνος του κάποια ρύθμιση. Το καλύτερο βέβαια είναι όταν εγγυητής και πρωτοφυλές θα κάνουν από κοινού μια ρύθμιση. Και υπάρχει και αγωγή ελευθερώσεως του εγγυητή από την εγγύηση. Τι είναι αυτό? Αν η τράπεζα από αμέλεια έδωσε δάνειο σε έναν άνθρωπο που έβλεπε ότι δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα επειδή δεν έχει ακίνητη περιουσία, επειδή δεν έχει εισόδημα, ο εγγυητής μπορεί να κάνει αγωγή και να ζητήσει να σπάσει αυτή τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχει αυτή την υποχρέωση. Διότι η τράπεζα δεν φρόντισε να κάνει ένα δάνειο από το οποίο να ξέρει ότι μπορεί να εξασφαλιστεί και να πάρει τα χρήματά της από τον πρωτοφυλέτη. Και στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στον εγγυητή. Έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις. Πολύ συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις στην εκπομπή μας, Άννα, σχετικά με το ότι. Κοίταξε, εγώ μας λέει η οικία, σοφία, οποιοδήποτε,
χρωστάω το ποσό των 50.000 ευρώ. Αυτό το ποσό με τις μειωμένες συντάξεις τώρα και τους μισθούς αποκλείεται να μπορέσω να το αποπληρώσω. Από την άλλη, δεν έχω στο όνομά μου τίποτα, κανένα προσωπικό στοιχείο. Δεν θέλω, δεν δέχομαι να πληρώσω από εδώ και πέρα ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα. Με ενοχλούνε, τους γράφω. Ωραία. Κανονικά. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, στο μέλλον, πώς μπορεί ή αυτός ή η οικογένειά του να κινδυνεύσει από αυτή του την πράξη? Τι ωραίες και αληθινές ερωτήσεις που κάνεις. Φαίνονται πραγματικά ότι προέρχονται από ερωτήματα πραγματικών ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το πραγματικό. Θα το έχεις δει καθημερινά, το αντιμετωπίζεις, το γραφείς σου από τα μεγαλύτερα γραφεία. Το θέμα είναι από πού προέρχεται αυτή η οφειλή. Διότι αν χρωστάω σε φορεί ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις προσαυξήσεις, έχω μετά ποινικές ευθύνες. Αν χρωστώ σε τράπεζα. Μπορεί να σε χώσουν και μέσα, λοιπόν, ακριβώς, να το πούμε. Γίνονται πολλά ποινικά δικαστήρια που κατηγορήσει γι' αυτό, για οφειλές στην εφορία ασφαλιστικά ταμεία. Όταν υπάρχουν οφειλές σε τράπεζες, δεν υπάρχει αυτή η ποινική προέκταση προς το παρόν. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάποιος νόμος στο μέλλον, τι θα γίνει. Άρα προς το παρόν χρωστώ σε τράπεζα και δεν έχω εκείνη την περιουσία, το αυτό που παθαίνω είναι ότι μπαίνω στην τηρεσία. Δεν μπορώ δηλαδή να ξανασυναλλαχθώ με τράπεζα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, σαν να λέμε, επίπληξη και συνέπεια που μπορώ να έχω. Αν μου συμβεί κάτι, κληρονόμοι μπορεί να αποποιηθούν. Άρα δεν έχω κάτι να πάθω, να το πω έτσι. Μόνο που θα με ενοχλούν οι πρακτικές εταιρείες και θα με πρίζουν. Οπότε μπορώ και εγώ να διαφορήσω. Απλά να βάλω ένα αστερίσκο. Οτιδήποτε. Επειδή, αν μιλάμε για επαγγελματία, ήδη οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται τραπεζικά. Έτσι. Αν μιλάμε για μισθωτό, μέχρι στιγμής μπορεί να πληρωθεί στο χέρι βάσει νόμου. Ναι. Το 17 αυτό όμως προβλέπεται να αλλάχτεί, γιατί ήδη προβλέπει ο εργασιακός νόμος ότι οι μισθωτοί θα πληρώνονται τραπεζικά. Μόνο τραπεζικά. Μα άρα, αυτό, του ότι ποσού, βλοκάρονται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές του, βέβαια, αν χρωστάει. Βέβαια. Εννοείται αυτό. Ναι. Ναι, άρα, βέβαια. Αν μπλοκάρουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Και τους λογαριασμούς. Ουσιαστικά δεν είναι δεν βαριέσαι, δεν μου κάνουν τίποτα. Δεν βαριέσαι, δεν μου κάνουν τίποτα στα κίνητά μου. Στα κίνητά μου, άμα δεν έχω, σωστά. Ό,τι έχει να κάνει με τράπεζα, γι' αυτό το είπε. Γι' αυτό το είπε και Άννα. Τελευταία ερώτηση πριν να αποδεσμεύσουμε και πάμε σε ένα διάλειμμα και αποδεσμεύσουμε την Άννα Δικορσάνου. Η τράπεζα μου προτείνει να μου βγάλει ένα νέο δάνειο για να πληρώσω τα παλιά, τις παλιές μου οφειλές, αν με συμφέρει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολλές φορές όταν προσπαθώ να κάνω μία ρύθμιση, είμαι δανειολήφθη, προσπαθώ να κάνω μία ρύθμιση με την τράπεζα, μία από τις προτάσεις που μου κάνουν είναι να μου βγάλουν ένα καινούριο δάνειο με το οποίο θα αποπληρωθεί το παλιό και πλέον εγώ θα χρωστάω το νέο δάνειο. Λοιπόν, αυτό καταρχήν πρέπει να καταλαβαίνω τι είναι. Διότι πολλοί κόσμος νομίζω ότι έχει κάνει ρύθμιση και ουσιαστικά έχει αναλάβει ένα καινούριο δάνειο. Τι ενδεχόμενη επίπτωση μπορεί να έχει αυτό? Αν ποτέ αποφασίσει ενδεχομένως να μπει στον νόμο Κατσέλη, μάλιστα, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να μπορέσει να κάνει την αίτηση στο ειρηνοδικείο. Γιατί για να κάνουμε την αίτηση στο ειρηνοδικείο πρέπει τα χρέη μας να έχουμε αναλάβει τουλάχιστον ένα έτος πίσω. Μάλιστα. Άρα μεγάλη προσοχή, τι ονομάζει ρύθμιση η τράπεζα. Άννα Κορσάνου, σε ευχαριστούμε, Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τις πολύ σημαντικές πληροφορίες για τώρα ακόμα καταπληκτικούς καλεσμένους να σας ενημερώσουν και για άλλα θέματα συνταξιοδοτικά. Έτσι. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας. 8-75-5-8-78. Ο Ηλίας Χατζηγεριού είναι εδώ, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις και στο κομμάτι της φορολογίας. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Είμαστε έτοιμες, κυρίες και κύριοι, και σήμερα το απόγευμα να βρούμε λύσεις από τις 4 έως τις 6 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι απαντούν σε όλα τα δικά σας ερωτήματα, τα εύστοχα δικά σας ερωτήματα, καθώς δεν μπορούμε να κινηθούμε σήμερα χωρίς δικηγόρους, φοροτεχνικούς. Δηλαδή, ξέρεις, παλιότερα λέγαμε χωρίς γιατρό. Τώρα έχουν προσθεθεί οι φοροτεχνικοί και οι δικηγόροι. Και το γιατρό μου όλα αυτά. Ο οικονομικός ψυχαναλυτής, σύμβουλος. Παύλα σύμβουλος, παύλα οτιδήποτε. Πάμε και λοιπόν. Μας βοηθάει ο φοροτεχνικός, γιατί πρέπει να μας λέει πώς πρέπει να κινηθούμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Τα λάθη τα πληρώνουμε πολύ ακριβά, Ηλία μου. Απλά έτσι να εκφράσω και ένα παράπονο του κλάδου και προσωπικό. Πολλές φορές ο φοροτεχνικός βρίσκεται μέσα σε ένα καθεστώς ανομίας, μάλλον όχι ανομίας, μη έλλειψης οδηγιών. Τι εννοώ? Έχουμε το ασφαλιστικό που ξεκινάει από 1η-1η-17. Σωστά.
περιμένουμε τις εγκυκλίους από την ψήφιση του νόμου από το Μάρτιο. Σωστά. Μέχρι να ψηφιστούν αυτοί οι εγκύκλοι, δεν μπορεί να γίνει οικονομικός προγραμματισμός. Όταν σε ρωτάει ο πελάτης τι θα πληρώσει, δυστυχώς δεν μπορείς να το βγάλεις, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η βάση που θα υπολογίζονται τα χρήματα. Πάντως, Ηλία μου, εσύ και ο Παναγιώτης ο Παντελής μια χαρά τα βρίσκεται λόγω της εμπειρίας σας. Συνήθως κάνουμε ρομαντικές προβλέψεις που πέφτουμε μέσα. Πάντα, σχεδόν πάντα. Ρομαντικές προβλέψεις, ωραία για ένα φοροτεχνικό. Εντάξει, είναι, θέλει λίγο. Το λογιστής το είδες. Το λογιστή. Δεν το έχω δει ακόμα. Πρέπει να το δω. Ένας λογιστής λοιπόν πρέπει να δείτε αυτή την ταινία. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το περιουσιολόγιο. Γιατί πολλά γράφονται σχετικά με το φακέλωμα πριν το περιουσιολόγιο. Ότι δεν δηλώνουμε θα κατάσχεται. Εμείς αναρωτηθήκαμε πάντως με τον Ηλία Σοφία για το τι εννοείς με αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί να γίνει αυτό, Ηλία. Μα το περισσολόγιο ουσιαστικά θα είναι το φακέλωμα εντός εισαγωγικών. Ναι, εννοεί όμως ότι δεν δηλώνεις, γιατί λες εσύ στο περισσολόγιο ουσιαστικά. Μα στο περισσολόγιο θα γίνει η αρχικοποίηση της περιουσίας του κάθε φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Τι εννοώ, θα δηλωθούν τα ακίνητα, θα δηλωθούν τα αυτοκίνητα, θα δηλωθούν οι εκτάσεις, θα δηλωθούν. Έχει πει ο αναπληρωτής υπουργός ότι μάλλον θα είναι εκτός τα χρήματα που έχω στο σπίτι. Αυτά τα δίλωτα. Αλλά από την άλλη, εγώ έχω μια επιφύλαξη σε αυτό. Γιατί στο ποθενέσχες ήδη προβλέπεται ότι όταν έχει κάποιος εκτός τραπεζικού συστήματος άνω των 15.000 ευρώ χρηματικά διαθέσιμα, είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στο ποθενέσχες. Άρα από τη στιγμή που δηλώνονται στο ποθενέσχες, που είναι μια πρόβα του περισσολογίου, για ποιο λόγο όταν γίνει το περισσολόγιο να μην πρέπει να δηλώνονται αυτά. Σωστά. Πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, με κάλεσε ένας τηλεθεατής γιατί μου είπε να το αναφέρουμε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και όλα σας ρωτάμε. Και λέει, για παράδειγμα, αν δηλώσω, για παράδειγμα, 50.000 ευρώ το έχω στο σπίτι μου και είναι ένα ανύπαρκτο ποσό. Αλλά το κάνω γιατί έτσι ώστε μπορεί αύριο στην εργασία μου να χρειαστεί να κάνω κάποια αγορά και να πω τα έκανα με αυτά τα χρήματα. Ποιος λοιπόν θα ελέγξει σε μένα εάν έχω 50 ή όχι χιλιάδες στο σπίτι που δηλώνω αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα θα είναι εάν δηλώσω ότι έχω 5.000 στο σπίτι μου και βάσει δηλώσεων, μπράβο, έχω εισπράξει 10. Λοιπόν, αυτό πάμε να ξελέγξουμε μια αγορά αργότερα που δεν μπορώ να την δικαιολογήσω. Έτσι. Το άλλο όμως, αν δεν τα δηλώσω και κάνω μια αγορά, δημιουργώ πρόβλημα. Γιατί αν δεν τα έχω εμφανίσει. Και μετά βγαίνει η τσιμπίδα, είσαι αυτό που λες. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Από τη μία, όπως λέει η Σοφία πολύ σωστά, δηλώνω εγώ ότι έχω 200.000 ευρώ στο σπίτι μου, κάτω από το μαξιλάρι. 300.000 ευρώ. Και έρχονται και μου πούνε, κυρία Μίτιλη, πόσα χρόνια εργάζεστε. Εγώ θα ζητήσω το μαξιλάρι σου. Σε πρώτη φάση. Αρχικά το μαξιλάρι. Το περιεχόμενό του. Έτσι. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα όμως, επειδή τα τεκμαρτά είναι κάτι που αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο και δεχόμαστε καθημερινά ερωτήσεις με τη Σοφία γι' αυτό, καθώς πολλοί γονείς θέλουν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους ένα κίνητο και αδυνατούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν τα εισοδήματα, έχουν πρόβλημα. Τι μπορούν να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούν να μην πληρώνουν ενίκεια τα παιδιά. Κοίταξε να δεις, το πρώτο κομμάτι είναι το θα γίνει δωρεά. Από τη στιγμή που θα γίνει δωρεά, δεν πρέπει να αιτιολογήσει κάποιο χρηματικό ποσό ο δωρολήπτης, γιατί έχει γίνει αιτία δωρεάς η μεταφορά του ακινήτου. Από την άλλη όμως, αν το χρησιμοποιεί το ακίνητο αυτό ο δωρολήπτης, είτε το λαμβάνει με δωρεά, είτε το λαμβάνει με δωρεάν παραχώρηση, έχετε να αντιμετωπίσει ένα πράγμα που λέγεται τεκμήριο, τεκμαρτό κομμάτι διαβίωσης. Υψηλή κυριότητα, νομίζω, από ό,τι μου έχεις αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχει τεκμήριο. Γιατί άμα μου μεταβέσει ο πατέρας μου την ψηλή κυριότητα σε ένα κίνητο. Είναι στο πραγματικό γεγονός. Είτε μεταβιβαστεί, είτε δεν μεταβιβαστεί. Αν μένει μέσα το παιδί, θεωρητικά το παιδί είναι υπόχρεωση του τεκμηρίου. Από εκεί πέρα. Άμα μου μεταβάσει μόνο τεχνικές την ψηλή κυριότητα και δεν μου μεταβάσει την επικαρπία και είμαι σαν φιλοξενούμενη. Να δηλώνει ο πατέρας σαν δεύτερη κατοικία. Ναι, και να είμαι εγώ σαν φιλοξενούμενη, ας πούμε, μέσα. Και να έχω την ψηλή κυριότητα. Μπορώ. Η ψηλή κυριότητα δεν επιβαρύνεται με τεκμαρτό, έτσι δεν είναι. Τεκμαρτό επιβαρύνεται αυτός που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αυτός δηλαδή που έχει την επικαρπία. Αυτός που έχει την επικαρπία είναι αυτός που εκμεταλλεύεται το ακίνητο. Έτσι. Είτε το παραχωρεί δωρεάν, είτε το νοικιάζει και εισπράττει το ενίκιο. Και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα όμως, αν έχει κρατήσει την επικαρπία και το δίνει με δωρεάν παραχώρηση στο παιδί του και το δηλώνει αυτό στο Ε2, πλέον μεταβιβάζει το τεκμήριο στο παιδί ή σε οποιοδήποτε χρησιμοποιεί το ακίνητο, ο οποίος θα πρέπει να έχει το εισόδημα ούτως ώστε να καλύπτει το τεκμαρτό εισόδημα. Από εκεί πέρα υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να δηλωθεί σαν δεύτερη κατοικία του πατέρα και το παιδί σαν φιλοξενούμενος. Προκειμένου μην το κρύβουμε για να προκειμένου να γλιτώνουμε φόρους. Γιατί το τεκμήριο έχουμε πει επανειλημμένα ότι είναι ένα άδικο
μια άδικη διαδικασία υπολογισμού εισοδημάτων. Σωστά. Είναι υπέρογα τα ποσά των τεκμηρίων που προκύπτουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν καλύπτονται τα ποσά από τα πραγματικά εισοδήματα, γιατί τα πραγματικά εισοδήματα σε πολλές φορές έχουν μειωθεί. Δηλαδή, άμα νοικιάσω ένα σπίτι. Εννοείται ότι έχει το τεκμήριο, ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού, είναι τεκμήριο για τον ενοικιαστή. Μάλιστα. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να δω εάν μου βρείτε σε μένα λύση. Για να δούμε, άμα θα τα καταφέρουμε. Πάντα τα καταφέρουμε, αλλά θα το δούμε. Πάμε. Ναι. Ο γιος μου τώρα είναι στην Αγγλία και ψάχνει για δουλειά. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία και ψάχνει για δουλειά. Ναι, τώρα προηγουμένως έχει δουλέψει σε μια εταιρεία 15 χρόνια σύνολον. Στην Αγγλία ή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Μέχρι το 2001 περίπου τα ένσημα τα βάζανε εδώ στο ΙΚΑ. Ένα λεπτάκι παρακαλώ, ένα λεπτό. Τα 15 χρόνια τα έχει εργαστεί στην Ελλάδα, ρωτάει ο κύριος Χατζηγεωργίου. Τα μισά στην Ελλάδα και μετά η εταιρεία τον έστειλε έξω και τα ένσημα μπαίνανε έξω σε μια θυγατρική της εταιρείας. Mm-hmm. Λοιπόν, σύνολον τώρα 15-16 χρόνια περίπου. Αυτά τώρα τα ένσημα, όταν έρθει η ηγεσία συντάξεως. Όλα μαζί θα μαζευτούν και θα πάρει μια σύνταξη στην Ελλάδα εδώ. Ναι, μάλιστα, φυσικά και θα γίνει αυτό. Σε λίγα λεπτά θα είναι και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ. Ο εργατολόγος μας. Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι ο φοροτεχνικός μας. Φορολογικά πάντως δεν απλά, έχει κάποιο φορολογικά πρόβλημα. Φορολογικά θέλει προσοχή όσο εργάζεται στο εξωτερικό. Εάν εργάζεται στο εξωτερικό και διαμένει στο εξωτερικό, ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία. Όχι για λόγους του εξοδότησης, για λόγους φορολογικού. Έχω γράψει εμείς το όνομά μου, στο όνομά του, του κάνω δήλωση κάθε χρόνο, φορολογείται κανονικά. Ένα λεπτό. Η φορολογία εδώ, άλλη τη δική του στην Αγγλία. Όταν τον έχετε δηλώσει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού. Ναι, όχι, τον έχω δηλώσει εδώ ότι μένει. Πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Δηλαδή πρέπει να. Γιατί αν κάνει δήλωση σαν κάτοικος Ελλάδας, ναι. Ουσιαστικά δηλώνει στην Ελληνική Φορολογική Αρχή ότι είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Άρα φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα. Άρα εκμεταλλευόμενη η Φορολογική Αρχή τη δήλωση που κάνει στην Ελλάδα δηλώνοντας το εισόδημα που αποκτάει από το ενίκιο, μπορεί να στοιχειοθετήσει να δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα αφαιρούμενο του φόρου που πληρώνει στην Αγγλία. Κανονικά πρέπει να γίνει το ανάποδο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κατοικεί στην Αγγλία, πρέπει να δηλώσει ότι είναι φορολογικός κάτοικος Αγγλίας και να φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα από τα ενίκια. Δηλαδή παλιά που ήταν στην Ελλάδα, μου έστελνε ας πούμε το. Μιλάω για την περίοδο που ήταν στην Αγγλία. Όχι, τα βάζαμε όλα μαζί. Μισό λεπτό. Άλλο σας λέει, κύριε Ειρήνη, ο κύριος Χατζηγεωργίου, ένα λεπτάκι να τον ακούσετε. Μιλάμε για την περίοδο που ήταν στην Αγγλία. Βέβαια, τώρα, εάν δεν εργάζεται στην Αγγλία, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος Αγγλίας. Εάν βρει δουλειά στην Αγγλία. Εργάζεται τώρα μετά που απελήθη από την εταιρεία που δούλευε, βρήκε μια δική του δουλειά και εργάζεται, αλλά η δουλειά που κάνει εκεί φορολογείται, ας πούμε, εκεί πέρα. Κάνει τις δηλώσεις, όλα αυτά κανονικά. Και εδώ πάλι κάνω εγώ τις δηλώσεις στην περιοχή που έχουμε. Ναι, πρέπει να αλλάξετε στην Ελλάδα και να δηλώνετε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Σωστά κάνετε δήλωση και εκεί και εδώ, αλλά εδώ από ό,τι κατάλαβα κάνει δήλωση σαν να είναι κάτοικος Ελλάδας. Αυτό θέλει αλλαγή. Να κάνει δήλωση σαν να είναι κάτοικος εξωτερικού. Πώς ακριβώς θα το κάνω δηλαδή. Θα κάνετε μεταβολή στο Μητρό της εφορίας. Θα προσκομίσετε στην εφορία. ΔΟΗ εξωτερικών πρέπει να είναι. Στη ΔΟΗ που ανήκετε στην Ελλάδα θα προσκομίσετε το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την Αγγλία προκειμένου να ετηθείτε και να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία. Και θα αλλάξει μετά τίποτα στα λεφτά που πληρώνει αυτός εκεί. Βέβαια. Γι' αυτό να το κάνει. Δεν αλλάζει κάτι στα χρήματα που πληρώνει στην Ελλάδα, γιατί το ενίκιο φορολογείται με δική του κλίμακα, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας του κατοίκου. Απ' την άλλη όμως δεν κινδυνεύει να μπορεί η ελληνική αρχή να στοιχειοθετήσει και να φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα. Δηλαδή πέστε μου απλώς, θα κάνω αυτό και μετά θα πληρώνομαι πάλι εδώ το φόρο εισοδήματος που κάνω εγώ και πάλι τα δικά σου αυτός εκεί. Σωστά το κάνετε, απλά πρέπει να αλλάχτεί η φορολογική κατοικία για να μην κινδυνεύει. Δηλαδή το τυπικό μόνο θα γίνει. Συγγνώμη. Το τυπικό δηλαδή θα γίνει. Το τυπικό. Είναι τυπικό αλλά πολύ ουσιαστικό. Ναι, εντάξει, γιατί μου το έχουν ξαναπεί παλιά, αλλά δεν πολύ, το έχετε και πολύ. Πολύ ουσιαστικό, γιατί κινδυνεύει να φορολογηθεί και εδώ. Το καταλάβατε αυτό. Αυτό είναι. Με τα παγκόσμια εισοδήματά του.
Για πέστε μου, θα μου στείλει από την Αγγλία τώρα ακριβώς τι να του πω. Τι πρέπει να του πω. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Θα ρωτήσει εκεί τη φορολογική αρχή για να του χορηγήσει το πιστοποιητικό. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει για το 2015 γιατί έχει παρέλθει η προθεσμία. Για το πρέπει να το κάνει για το 2016 όταν κάνει τη δήλωση της Αγγλίας του 2016. Δηλαδή να μην μου το στείλει τώρα. Τώρα και να σας το στείλει δεν θα σας την κάνω τη μεταβολή γιατί έχετε κάνει δήλωση σε κάτοικος... Δηλαδή θα περιμένω να μπει το 2017. Μπράβο, να... καλύτερα να γίνει δήλωση του 2016. Μα τι ακριβώς θα του πω για να καταλάβει, από πού θα ζητήσει, πάει να το ζητήσει. Πώς να το επί, το πιστοποιητικό ότι είναι κάτοικος, φορολογικός κάτοικος της Αγγλίας. Και θα του το δώσει η εφορία ποιος. Θα του το δώσει η εφορία του γιού σας, εσείς θα σας το στείλει εδώ πέρα, θα σας κάνει μια εξοδότηση, θα πάτε στη ΔΟΗ, θα πάτε στη ΔΟΗ εξωτερικού που ανήκετε, θα προσκομίσετε το έγγραφο του γιού σας, μαζί με τη... Στη ΔΟΗ εδώ που ανήκω, εσωτερικού. Ακριβώς, στη ΔΟΗ εδώ που ανήκετε, θα προσκομίσετε... Για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μας αφήσει ένα τηλέφωνο γυναίκα... Αφήστε ένα τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είναι και... Μείνετε εσείς συντονισμένοι μόνο στο SBC, γιατί υπάρχει λύση και για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, γιατί μόλις ήρθε ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Θα πάμε στον Κώστα τον επόμενο τηλεθεατή μας. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης. Ήθελα να μιλήσω με το φοροτεχνικό σας. Ναι, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ναι. Έχω ένα σπιτάκι σε έναν κυσιμό στην Καλαμάτα που είναι 20 σπίτια. Το οποίο είναι μέσα σε τρία στρέμματα, ας πούμε, οικόπεδο. Ναι. Ένα σπίτι 100 χρονών. Το οποίο το είχα δηλώσει 50 τετραγωνικά, αλλά είναι 80. Αλλά επειδή δεν ήταν στο ΤΑΠ, επειδή ήταν μικρός ο κυσμός και τώρα μου ζητάνε από το Δήμο, έχει μπει σε Δήμο τώρα, να βάλουμε το ΤΑΠ, το τέλος αυτό που αποδίδεται στο Δήμο δηλαδή, ναι, για τα ακίνητα. Τώρα εγώ αν πάρει και δηλώσει τη διαφορά, θα πρέπει να το νομιμοποιήσω μετά ή είναι έτσι κι αλλιώς νομιμοποιημένο γιατί έχει τετραγωνικά να χτίσει. Ένα λεπτό. Είναι 80... Και το έχω δηλώσει 50. Στο Ε9 μπορείτε να κάνετε μεταβολή όποτε θέλετε με το πραγματικό γεγονός. Υπάρχει εγκύκλιος από το 2014 που προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση είτε το έχουμε νομοποιήσει είτε δεν το έχουμε νομοποιήσει, δηλώνουμε το πραγματικό γεγονός. Άρα ναι, το κομμάτι του Ε9 κάνετε μεταβολή μέχρι 30 Νοεμβρίου με μισό πρόστιμο και το 50 το κάνετε 80. Θα βγάλει διαφορά έρθια που θα πληρώσετε τις ανάλογες προσαυξήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι του Ε9. Στο κομμάτι αν πρέπει να το νομιμοποιήσετε ή όχι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιο μηχανικό που ειδικεύεται στις τακτοποιήσεις, παύλα νομιμοποιήσεις. Μηχανικό ή συμβολιογράφο, πιο καλά. Συγγνώμη. Μηχανικό ή συμβολιογράφο. Να ρωτήσετε ένα μηχανικό αν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο νόμο τακτοποίησης και συμβολιογράφο αν θα πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει πρόβλημα. Γιατί παραδείγματος χάρη στις υπαίθριες που νομιμοποιούσαν εκεί που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε έναν ειδικό. Αυτό γιατί... είναι ένα σπίτι που είναι 100 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή τετραγωνικά έχει. Δεν είναι σαν τον ημιπέθρο που δεν έχει τετραγωνικά και σου λέει. Πάντως διορθώστε το στο Ε9. Στο Ε9 πάντως διορθώστε το σίγουρα. Ναι, στο Ε9 έχω βάλει το ίδιο, αλλά είναι διαφορετικά. Με συμβουλεύετε να ρωτήσω καλύτερα ένα μηχανικό, λέτε. Για το κομμάτι της τακτοποίησης, παύλα νομιμοποίησης, καλό θα αναρωτήσετε ένα δηλαδή αρμόδιο. Μετά αυτοί θα το, άμα πάω και το αλλάξω εγώ τώρα κάποια στιγμή θα το δουν, έτσι δεν είναι. Στο Ε9 μπορείτε να δηλώσετε, όχι μπορείτε, πρέπει να δηλώσετε το πραγματικό γεγονός. Δεν θα ωραία, θα το κάνω κανείς, εγώ αυτό, αλλά γιατί την επιβάρυνση μετά φοβάμαι. Με μου έρθει 5.000 ευρώ, ας πούμε, επιπλέον λόγω νομοποίησης και νόμο διάφορα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το κοιτάξω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Να πούμε όμως και καλησπέρα στον Κώστα τον Τσουκαλά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Θα απαντήσει και στην κυρία Ειρήνη, γιατί ήταν η πρώτη ερώτησή της και μας λέει θα υπάρξει λύση. Αφού είναι ο Κώστας ο Τσουκαλάς εδώ, υπάρχει λύση. Πάμε στον κύριο Πρόεδρε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω την κυρία δικηγόρο, έφυγε νομίζω, ήρθε ο κύριο Τσουκαλάς. Είναι και ο κύριο Τσουκαλάς και ο κύριο Τσουκαλάς που απαντάει στα κόκκινα δάνεια. Δεν σας αφήνουμε ποτέ χωρίς ενημέρωση. Ναι. Πείτε μου, πολύ. Κύριε Τσουκαλά, ακούστε με λίγο. Ενδιαφέρομαι για κάποιο παππούλιο που είναι 85 ετών. Ναι. Ο παππούλης αυτός είχε πάρει κάποια στιγμή ένα δάνειο από μια τράπεζα αμερικάνικη, δεν ξέρω, και θα την πήρε εμπορική. Νομίζω ότι Αλφα Μπανκ. Σίτιμπανκ. Σίτιμπανκ, μπράβο. Ένα καταναλωτικό που του είχαν δώσει
5.000 ευρώ. Πλήρωνε κανονικά ο άνθρωπο, του μείνανε γύρω στι 2.000. Το υπόλοιπο από εκεί και πέρα κόλωσε, γιατί έχει κανένα χιλιάρι το εξωτερικό κλπ. Παίρνει γύρω στα 700 τώρα 7.500. Ενίκιο πληρώνει, δεν είναι εγώ το πληρώ και κάτι άλλο. Θα πάρουμε κάτι που έχει κόρη μεγάλη, ανύπαρκτη προβλήματα. Και έχει χεστεί πάνω του, γιατί σταμάτησε να πληρώνει. Ναι. Τον πήραν από ένα γραφείο συναδέλφου σα. Έχει ακίνητη περιουσία ο κύριος. Τίποτα δεν έχει, μηδέν. Αν δεν έχει ακίνητη περιουσία, μπορεί να υποβάλει μία αίτηση στον νόμο Κατσέλη. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία, προβλέπει ότι για 3 χρόνια θα βάλει ο νόμος, το δικαστήριο, μία μηνιαία δόση, η οποία θα είναι συμβατή με την οικονομική του δυνατότητα. Αν παίρνει 700 ευρώ ο άνθρωπος, θα του βάλει να δίνει 40 ευρώ για 36 μήνες. Και μετά θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο του χρέους. 36 μήνες επί 40 ευρώ είναι περίπου 1.340 ευρώ περίπου όλα μαζί. Τα υπόλοιπα θα κουρευτούν. Αυτή είναι η μία λύση. Η άλλη λύση είναι να πάει στην τράπεζα και να τους πει: αυτή είναι η ηλικία μου, αυτό είναι το καθαριστικό μου. Θέλετε, αν μπορεί να βρει ο άνθρωπος ένα χιλιάρικο να τελειώνουμε. Αν θέλω το και διαφορετικά, μεγάλος είμαι άνθρωπος σε γύρας, δεν θα μπορέσω να σας πληρώσω. Κύριε Τσοκαλά, με ακούτε? Ναι, ακούω. Ακούτε? Ναι. Εδώ σας είπα στην αρχή, δεν καταλάβατε. Εγώ το συντηρώ και δύο τις άλλες συντηρώνουμε για να μπορέσω. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Οι τρόποι είναι αυτοί οι δύο. Γιατί 50. Α, γιατί 50. Εγώ δεν μιλάω για άλλο τρόπο. Τι μπορούν να το κάνουν, είναι 85 ετών, παππούλοι. Τίποτα. Αν με ρωτάτε τι μπορούν να το κάνουν, τίποτα. Ακριβώς. Αυτό, κύριε Τσούκαλα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούν να του πάρουν αν έχει λογαριασμό καταθέσεων πάνω από το κατάσχετο. Από τα 1.250 ευρώ. Αν ο άνθρωπος δεν έχει λογαριασμούς, δεν έχει ακίνητα, δεν έχει σκυλιά, γατιά και οτιδήποτε άλλο, δεν κινδυνεύει με κάτι στην ηλικία που είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ήλιο μοίρα δεν έχει ο φουκαράς. Το κατάλαβα, να είσαι καλά. Έχουν αγωνία, έχουν αγωνία. Πάμε και στην κυρία Ειρήνη, γιατί πρέπει να απαντήσουμε και στην ερώτηση. Το δεύτερο σκέλος το απάντησε ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας. Το πρώτο σκέλος της ερώτησής της ήταν ότι ο γιος της εργαζόταν 7,5 χρόνια περίπου στην Ελλάδα. Και για τα υπόλοιπα 7,5 χρόνια, Κώστα, πήγε σε μια θυγατρική στην Αγγλία, της εταιρείας που δούλευε εδώ. Τον βγάλανε έξω, λοιπόν. Έχει στο σύνολο περίπου, μας είπε, 15-16 χρόνια. Αν αυτά τα χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα της συνταξιοδότησής του, θα τα πληρωθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά τα ένσημα θα μετρήσουν. Τα χρόνια του εξωτερικού για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις χώρες που έχει διμερή σχέση η Ελλάδα. Ναι. Η Αγγλία μέχρι τώρα ήταν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχε διμερή σύμβαση. Προφανώς τώρα θα γίνει κάποια διμερή σύμβαση. Μάλιστα. Με την Ελλάδα. Συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση χρόνου. Για να συμπληρώσει δηλαδή 15 ετία και να του δώσει κάποτε η Ελλάδα σύνταξη. Η Ελλάδα όμως θα τον πληρώσει και τα 8 χρόνια που έχει στην Ελλάδα. Για τα άλλα χρόνια που έχει στην Αγγλία, θα τον πληρώσει η Αγγλία όταν Αγγλία προβλέπει εκείνη με τα όρια ηλικίας που εκείνη, μάλιστα, έχει για να δίνει τα λεφτά. Μάλιστα. Άρα ο συνυπολογισμός αφορά τη θεμελίωση. Το αν δηλαδή το ελληνικό σύστημα θα τον δει με 15 ετία και άρα θα του χορηγήσει σύνταξη. Λεφτά όμως η Ελλάδα του πληρώσει για τα ένσημα που έχει καταβάλει εδώ. Στην Ελλάδα. Για εκείνα, μάλιστα, που έχει καταβάλει στην Αγγλία, θα τον πληρώσει η Αγγλία όταν εκείνη προβλέπει σύμφωνα με την κείμενη σε αυτήν νομοθεσία. Κυρία Πόπη, καλησπέρα σας. Να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Βεβαίως, στην ερώτησή σας. Ναι. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, γεια σας. Έχω γεννηθεί 22 του 58 και έχω αίσθημα από το 22 μήνα, πιανού. Ποιο μήνα? Το 1958. Και έχω ασφαλιστεί στο ΙΚΑ από 6 Τρίτου του 86 ως 6 Έκτου του 11 και έχω 25 χρόνια και 4 μήνες. Στο ΙΚΑ λοιπόν. Είστε γεννημένοι το 58, έχετε βαρέα ένσημα? Όχι, όχι. Έχετε όμως παιδιά? Ναι, έχω παιδιά. Το νεότερο, ναι, πότε είναι γεννημένο το νεότερο? Το νεότερο το 81. Άρα δεν είστε μητέρα ανηλίκου. Δεν έχετε, όχι, βαρέα. 67 πλήρη, 62 μειωμένη. Για να πάρετε όμως μειωμένη στα 62. Να σας πω. Να μου πείτε. Έχω απασφάλιση από τον Οκτώβριο του 12 στο ΙΚΑ. Έχω 4 χρόνια και έχω και συνεχίζω. Πολύ ωραία. Συνεχίστε μέχρι. Είστε γεννημένοι το 58. Συνεχίστε, ναι, μέχρι και το 19 την απασφάλιση και το 20 στα 62 σας θα λάβετε μειωμένη σύνταξη.
Κάποια προϋπόθεση άλλη να παίρνουμε πιο γρήγορα? Δεν, δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί είστε γεννημένοι το 58. Αν είχατε γεννηθεί το 57, θα βγαίνατε αύριο το πρωί. Αλλά με το νόμο 4093 του 12, οι γεννημένες από 1η-1η-58 και μετά γυναίκες που δεν έχουν βαρέα, δεν είναι μητέρες ανηλίκου και δεν έχουν συμπληρώσει 10.000 ημερομίσθια, βγαίνουν με πλήρη στα 67 και με μειωμένη στα 62. Εσείς μου προτείνετε 62, ε? Δεν το προτείνω εγώ, το λέει ο νόμος ρητά. Μακάρι αν ήταν στο χέρι μου. Ο προηγούμενος υπουργός ο Βρούτσης. Αν ήταν στο χέρι μου να βγαίνατε και προχθές. Ναι, ναι. Μακάρι να βγάζε εσύ, Κώστα Τσουκαλά, συντάξει. Θα του έβγαζε από τα 50 και μισό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να παίρνουμε το μαξιλάρι. Σκέφτε λίγο. Εδώ πάνω από το μαξιλάρι. Είναι το μαξιλάριο η Λέσχα Τζιγεργίου με 200.000 από την Κία. Να σου πω, φίλια μου, τι γίνεται σε περίπτωση τώρα. Πάμε να ρωτήσουμε, γιατί στην αρχή τη εκπομπή το είχα ρωτήσει. Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε πολλά να ρωτήσουμε. Πώ να μην βρούμε λύση όταν κάθε απόγευμα έχουμε εδώ του μοναδικού. Ο Ηλίας Χατζηγεργίου και ο Κώστας Τσουκαλάς σήμερα κοντά σας, 875-5878, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Με συγχωρείτε, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε έτοιμες για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας να βρούμε λύση μαζί με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Οι ερωτήσεις έρχονται συνεχώς, καθώς δύο εκλεκτοί, πολύ καλοί φίλοι και όλες τις εκπομπές είναι μαζί μας. Ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, όπως επίσης και ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο δικηγόρος μας. Ο Κώστας απαντάει για ερωτήσεις που αφορούν τόσο τα κόκκινα δάνεια όσο και το ασφαλιστικό. Και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, απαραίτητο στην εκπομπή, καθώς δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς να τα δηλώσουμε όλα. Εγώ θα δηλώσω. Πώς το λένε το ανεκδοτό που λέει, εγώ δηλώνω. Εσύ θα δηλώσω το μαξιλάρι. Εγωιτευμένη. Εγωιτευμένη, εγώ θα δηλώσω στην εφορία πάντως φέτος. Πάντως, όπως είναι τα πράγματα. Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, και απευθύνομαι και στους δυο σας, ποιες επιχειρήσεις θα κουρέψουν τα χρέη τους, Κώστα? Από ό,τι φαίνεται, θα εξαιρεθούν οι ατομικές επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο από 50.000 ευρώ. Άρα στην ουσία οι μικρομεσαίοι, αυτοί που είναι πιο χαμηλά, δεν θα έχουν φαίνεται τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβασμού. Βέβαια, να πούμε το εξής. Ο εξωδικαστικός συμβασμός, από ό,τι φαίνεται, θα προϋποθέτει ότι ένα μεγάλο μέρος των πιστωτών, είτε αυτή είναι η εφορία, είτε είναι η ταμεία, είτε είναι οι τράπεζες, το 60% μάλλον, ή 51%, θα πρέπει να συνενέσουν. Άρα, θα είναι μια διαδικασία όπου θα πηγαίνει να ζητάει ο δανειολήπτης ή ο χρεοφυλέτης ή εκείνος που οφείλει σε ασφαλιστικό ταμείο ρύθμιση. Θα προτείνει ενδεχομένως ο ίδιος κάποια διαγραφή οφειλής για τον εαυτό του, αλλά μόνο εφόσον ένα μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία των πιστωτών του εγκρίνει το σχέδιο αυτό, μόνο τότε αυτό θα πηγαίνει στο δικαστήριο προκειμένου να επικυρωθεί ως σχέδιο συμβασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως συμβαίνει και τώρα, οι τράπεζες ή η εφορία ή τα ταμεία, όταν βλέπουν ότι η ακίνητη περιουσία είναι τέτοια που καλύπτει το χρέος του δανείου, δεν κάνουν κούρεμα. Κούρεμα που κάνουν όταν βλέπουν ότι ακριβώς η περιουσία του, άρα αυτό που μπορούν να πάρουν από τον δανειολήπτη, τον χρεοφυλέτη, είναι μικρότερο από εκείνο το οποίο χρωστάει. Άρα στην ουσία, να μην περιμένει ο κόσμος ότι θα. Υπάρχει και μια πολύ συχνά, ξέρετε, ένα wishful thinking. Ακριβώς. Ότι θα διαγραφούν χρέη. Δεν θα είναι οριζόντια η διαδικασία αυτή. Θα μετράει ο πιστωτής αυτόν που χρωστάει και θα βλέπει από αυτόν μπορώ να τα πάρω. Αν μπορώ να τα πάρω, θα του κάνω μια ρύθμιση, αλλά όχι διαγραφή κεφαλαίου. Αν δει ότι δεν μπορώ να τα πάρω, εκεί πέρα θα υπάρχει. Και μένει βέβαια να δούμε αν όσον αφορά εφορία και ταμεία, θα έχουμε διαγραφές και σε επίπεδο κεφαλαίου ή αν θα έχουμε διαγραφές μόνο σε τόκους και προς αυτούς. Άρα θα πάμε στην ερώτηση στον Ηλία μετά την κυρία Αγγέλα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σας ακούμε. Είμαι η Κεκάκου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Ονομάζομαι Κεκάκου Αγγέλα. Βρίσκομαι εγχειρία 4 μήνες τώρα. Ήθελα να ρωτήσω σε πόσο χρόνο θα εκδοθεί η σύνταξή μου και τι ποσοστό επί της συντάξεως του ανδρός μου δικαιούμαι. Αν αποβίωσε ο σύζυγός σας
μετά τις 13 Μαΐου του παρόντος έτους, πριν θα πάρετε το 50% της σύνταξης που λάμβανε, που ελάμβανε. Ήταν ήδη συνταξιούχος, ήταν εν ενεργεία εργαζόμενος. Όχι, συνταξιούχος τότε. Άρα κανονικά δεν θα αργήσει πολύ. Ακόμα απλά δεν έχει βγει η εγκύκλιος με τον τρόπο υπολογισμού. Για τον λόγο αυτό δεν έχει χορηγηθεί ακόμα. Στις περιπτώσεις που απλά έχουμε μεταβίβαση σύνταξης, δηλαδή υπάρχει ήδη η σύνταξη και απλά μεταβιβάζεται, εκεί πέρα κανονικά δεν αργεί πάνω από 4 με 6 μήνες. Μπορεί να αργήσει λίγο παραπάνω, γιατί ακριβώς δεν έχει βγει ακόμα η εγκύκλιος. Βγήκε όμως η εγκύκλιος που αφορά την χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Άρα, αν εσείς του αιτηθείτε, θα λάβετε μια προσωρινή σύνταξη, η οποία όμως θα είναι μόνο 346 ευρώ. Η προσωρινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, που είναι ο κύριος Νίκος, μία ερώτηση. Καθώς έχουμε το φίλο μας τον Γιάννη Ηλιαμού, ο οποίος δούλευε, ήταν στο ΤΕΒΕ, πλήρωνε, έχει διακόψει, χρωστάει στο ΤΕΒΕ κάτω από 20.000 ευρώ. Δεν τον ενδιαφέρει που μας λέει για σύνταξη, να βγει σύνταξη. Ξεκίνησε μία νέα δουλειά αυτή τη στιγμή, με την οποία αμείβεται στα 800 ευρώ και θέλει να σε ρωτήσει τι μπορεί να κάνει, τι ρύθμιση μπορεί να κάνει, έτσι ώστε να μην έχει κάποιες κυρώσεις στο μέλλον. Και φορολογικά μήπως τον πιάσουνε. Πρακτικά στον ΟΑΕ η μόνη ρύθμιση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, εργάζεται σαν μισθωτός, όχι σαν επαγγελματίας. Τώρα ξεκίνησε, λέει, τώρα σαν μισθωτός. Έχει σταματήσει με τον μπλοκάκι. Θα πρέπει να δηλώσει τον ακατάστατο λογαριασμό καταρχήν. Τον έχει δηλώσει. Μισθωτής, από μισθωτή εργασία για να έχει το κατάστατο των 1.250 ευρώ. Αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και να περιμένει. Και μπορεί να πληρώνει τις 12 δόσεις που είναι. Μόνο στις 12 δόσεις μπορεί να ενταχθεί. Οι 12 δόσεις, αν οι οφειλές είναι κάτω από τις 20.000. Κάνα χιλιάρικο, 800 ευρώ μισθός. Άρα δεν νομίζω να μπορεί να στηρίξει την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Άρα τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Να περιμένει και να εύχεται να υλοποιηθεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού να παγώσουν τουλάχιστον τα οφειλόμενα από 1η-1η-17, τα οφειλόμενα πριν το Δεκέμβριο του 16. Αν γίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει, να προσέξει. Ή αλλιώς στις 12 δόσεις. Την πάγια ρύθμιση ηλία των 12 δόσεων. Πολύ υψηλή δόση. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο για τις συντάξεις που είναι. Βεβαίως, ο κύριος Τσουκαλά, στην ερώτησή σας. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έχω γεννηθεί το Γενάρη του 1955. Δουλεύω μέχρι και τώρα σαν security, γιατί δούλευα στο πέραμα, επισκευές κτλ. Δεν έχουμε δουλειά, πέσαμε τώρα σε security. Λίγο πιο δυνατά, δεν κύριε αφού, Νίκο, λίγο πιο δυνατά. Ναι, λέω, γεννήθηκα 8 το Γενάρη του 1955. Τα πρώτα μένσιμα κολλημένα είναι. Δεν σας άκουσα. Δεν μιλήσαμε. Σας ακούμε εμείς. Ναι, τα πρώτα μένσιμα είναι από το 71, τον Απρίλιο του 71 έχω αρχίσει και κολλάω ένσημα και δουλεύω μέχρι και τώρα σε security. Πότε θα βγούμε. Πόσα ένσημα έχετε. Τα έχω δώσει για καταμέτρηση τώρα εδώ και ένα χρόνο, αλλά από ό,τι υπολογίζω, γιατί τα είχα μετρήσει το 10 και ήταν 9.800, πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 10.300, 10.400. Αν έχετε τώρα 10.300, το 2012 είχατε 9.100. Με εξαγορά 1.400 ενσύμων που επιτρέπει ο νόμος. Ναι. Για το 2012 θα βγαίνετε στα 59, είστε ήδη πάνω από 59, άρα μπορείτε να βγείτε άμεσα. Δηλαδή τώρα μπορώ να... Αν σήμερα που μιλάμε έχετε 10.300, 4 χρόνια πίσω, το Δεκέμβρη του 2012, αν αφαιρέσουμε 1.200 ένσημα, είχατε τουλάχιστον 9.100. Με εξαγορά 1.400 ενσήμων πλασματικών ετών, συμπληρώνατε 10.500 ένσημα το 2012. Ποιο μήνα είστε γεννημένος? Το Γενάρη. Μάλιστα. Άρα 59 χρονών ήσασταν και παραπάνω, 60 ετών και 7 μηνών ήσασταν τον Αύγουστο του 2015. Άρα έχετε το 51 τέτος ηλικίας, μπορείτε να βγείτε όποτε θέλετε με πλήρη σύνταξη. Ναι. Με την προϋπόθεση όμως να προβείτε σε αυτές τις εξαγορές. Αν τώρα έχετε όμως λιγότερο από 10.000 ένσημα, άρα έχετε λιγότερο από 8.900 το 2012, εκεί πέρα χάσατε το δικαίωμα αυτό. Και πρέπει να περιμένετε το 17 στα 62 σας,
όπου θα έχετε περίπου 33,5 χρόνια, 34, να εξαγοράσετε άλλα 6 χρόνια, να τα κάνετε 40 και να φύγετε με πλήρη στα 62. Όλη η ιστορία είναι, αν είχατε τουλάχιστον 9.000 ημερομίσθια το 2012. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Φραγκίσκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, καλή σας εβδομάδα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, εσείς μας ακούτε όμως από την τηλεόραση, παρακαλούμε. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο της τηλεόρασης. Ναι, η γυναίκα μου έχει 85% αναπηρία και έχει βγάλει ένα επίδομα. Ναι. Εγώ παίρνω σύνταξη μικρή με το ΕΚΑΣ. Ναι. Τι κάνω? Τι εννοείτε? Εσείς τι εννοείτε, δηλαδή ποιο είναι το ερώτημά σας? Θα μου κόψουν το ΕΚΑΣ να πάρουν το ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, εφόσον έχετε τα κριτήρια εισοδήματος όσο αυτά ισχύουν, θα συνεχίσετε να το λαμβάνετε. Όταν το ΕΚΑΣ τέλος του 18 καταργηθεί πλήρως, αν δεν αντικατασταθεί με κάποιο άλλο εισόδημα, θα το χάσετε. Εκτός και αν έχετε τα κριτήρια του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, που τώρα ετοιμάζεται να διαμορφωθεί και μπορείτε να πάρετε αυτό, το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσο θα είναι. Επειδή δεν τα ξέρω αυτά εγώ, εγώ παίρνω με το ΕΚΑΣ 650 ευρώ το μήνα. Εφόσον είστε δικαιούχος του ΕΚΑΣ, για όσο υπάρχει το ΕΚΑΣ, είτε όσο παίρνετε σήμερα ή λίγο μειωμένο, θα το παίρνετε. Βάσει όμως του τρίτου μνημονίου και βάσει του νόμου 4387 του 2016, που είναι ψηφισμένος κατ' εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων, το ΕΚΑΣ έως τέλος του 18 θα καταργηθεί. Αν καταργηθεί, δεν θα το παίρνετε. Και τι θα παίρνει? Μπορεί να παίρνει το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, εφόσον θα έχει τα κριτήρια αυτά. Θα είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια, αυτό εννοώ. Θα είναι αρκετά αυστηρότερα, να μην είμαστε μάλιστα κακόν, να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια αυτά, για να μπορούμε να ενημερώσουμε και με υπεύθυνο τρόπο και τον κύριο αυτόν και άλλους κυρίους. Με ακούτε? Απόλυτα. Με ακούτε? Επειδή εγώ ακόμα δεν τα έχω καταθέσει τα χαρτιά. Είστε συνταξιούχος ή είστε εν αναμονή συνταξιούχος? Είμαι συνταξιούχος στο ΕΚΑΣ. Είμαι 80 χρόνων, δεν είμαι. Άρα ποια χαρτιά δεν έχετε καταθέσει? Της γυναίκας μου. Και το επίδομα. Δεν τα έχω καταθέσει ακόμα για το επίδομα. Ωραία. Λόγω για το ΕΚΑΣ να τα καταθέσω? Δεν θα χάσετε το ΕΚΑΣ λόγω της καταβολής του επιδόματος στη σύζυγο, αν με ρωτάτε αυτό. Το ΕΚΑΣ θα το χάσετε, γιατί κάποια στιγμή θα το χάσουν όλοι. Καταργηθεί. Θα καταργηθεί. Α. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, εσείς προχωρήστε τη διαδικασία του επιδόματος. Τουλάχιστον να παίρνει σύζυγος κάτι. Δεν είναι ασυμβίβαστη διαδικασία αυτή με την καταβολή σε εσάς του ΕΚΑΣ. Κατάλαβα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Διονύση, διαβάσαμε σήμερα, Κώστα μου, μαχαίρι στις διπλές συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ μεικτά. Είναι, για τους διπλούς συνταξιούχους, λοιπόν. Είναι ψηφισμένο αυτό όσον αφορά τις δύο κύριες συντάξεις, τις ήδη καταβαλλόμενες μέχρι 12 Μαΐου του 2016, για αυτές μιλάμε. Υπάρχει ανώτατο όριο 2.000 ευρώ μεικτά και όσον αφορά το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, υπάρχει πια ανώτατο όριο 3.000 ευρώ καθαρά όμως. Όσον αφορά τις 3.000. Όσον αφορά τις 2.000 που είναι μόνο κύριες, είναι μεικτά. Και μια ερώτηση για τον ηλιαίο, φόρος κληρονομιάς είναι ίδιος με το φόρο μεταβίβασης, μας ρωτάει η κυρία Ελένη? Και χειρότερος. Όχι. Ο φόρος κληρονομιάς έχει αφορολόγητο ανάλογα με το βαθμό συγγενείας που υπάρχει με τον θανόντα. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αν μιλάμε για δωρεά, η ίδια κλίμακα είναι. Μάλιστα. Αν ρωτάει αυτό. Ναι. Μπερδεύτηκα λίγο με το φόρο μεταβίβαση. Θέλει να ρωτήσει άμα τι συμφέρει, α πούμε, η φόρο μεταβίβαση. Αν μιλάμε για ακίνητη περιουσία, είναι ίδιο το ποσό. Είναι ίδιο το ποσό. Αν μιλάμε για χρηματικά διαθέσιμα, δεν είναι ίδιο το ποσό. Η δωρεά σε χρήμα εν ζωή είναι 10, 20 ή 40% ανάλογα με το βαθμό συγγενείας. Ανάλογα με το βαθμό συγγενείας. Κύριε Διονύση, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Μια ερώτηση. Έχω να πει 80%. Και σύμφωνα με το 41-72 που έχει ψηφιστεί από το 2013, απαλλάσσομαι από το φόρο εισοδήματος. Εν τούτης, εγώ από το 2013
παίρνω τη σύνταξή μου με παρακράτηση φόρου. Τι συμβαίνει? Ηλία. Έχετε περάσει από το... Έχω και πάρα τέλος πάντων. Έχω υποβάλει στο ΙΚΑ τη βεβαίωση του ΚΕΠΑ, στο ΤΣΜΕΡΕ, γιατί έχω διπλή σύνταξη και τούτης με δουλεύουν. Ωραία, η δήλωση την κάνετε. Το φόρο τον λαμβάνετε πίσω μετά την εκαθάριση, βγαίνει επιστροφή. Εντάξει, μετά την εκαθάριση τα λαμβάνω πίσω. Κάνετε άτομο δάνειο στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό που πολύ σωστά λέτε. Κανονικά κάθε μήνα πρέπει να. Όπω τι ωραία που το είπε ο κύριο Χατζηγεωργίου. Κάνετε άτομο δάνειο στο ελληνικό δημόσιο. Πάλε καλά, πολύ άτομο. Το ξέρω, είναι μια άλλη. Ακριβώ αυτό συμβαίνει. Και συμπληρώνεται. Πολύ σωστά ο Πάσο Τσουκαλά. Πάλι καλά που είναι και άτομο. Για να μην γίνεται παρακράτηση. Θα πρέπει να απευθύνεις... Μου κάνουν, και... μου κάνουν τη χάρη δηλαδή. Βλέπετε, κουνάμε όλο το κεφάλι όπως θα πρέπει βλέπετε. Να απευθύνετε στα ταμεία για να μην γίνεται παρακράτηση. Έχω κάνει αιτήματα, έχω κάνει τώρα, έχω κάνει τ' άλλο. Δυστυχώς, αυτό που σας είπε ο κύριος Χατζηγεωργίου. Θέλω λίγο να τσεκάρω το νόμο της παρακράτησης. Όχι, 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 καμία σχέση. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο Β, άρθρο 14, παράγραφος 2... Όχι, αυτό που λέτε, το 41-72 προβλέπει σαφέστατα ότι όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 80% και πάνω, τα εισοδήματα που εισπράττει είναι αφορολόγητα. Αλλά θέλω να τσεκάρω λίγο το νόμο, την εγκύκλιο της παρακράτησης, μπορεί να προβλέπει να γίνεται παρακράτηση. Από την μία και από την άλλη να επιστρέφεται μέσω της εκαθάρισης. Να το δίνουν. Μήπως νομιμοποιείτε αυτό που είπα χαριτολογώντας. Το άτοκο δάνειο στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εύκολα παρατήρηση και λέει για ακόμα ένα απόγευμα. Πάμε και στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Συμμαζέτε. Βεβαίως. Ναι. Ναι, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Η γυναίκα μου είναι 69 ετών και έχει 10 χρόνια ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Μπορεί να παίρνει τίποτα? Εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ και το ατομικό εισόδημά της δεν υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου τεκμαρτού εισοδήματος, θα μπορέσει να πάρει το επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα 360 ευρώ από τον ΟΓΑ. Αν όμως το οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από τα 8.640 ευρώ, αν για παράδειγμα εσείς παίρνετε μία σύνταξη περίπου στα 700 ευρώ μηνιαίως, τότε δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει τίποτα και οι εισφορές τις οποίες έχει καταβάλει στο δινεκές των ετών αυτών θα πάνε υπερπίστεως. Μάλιστα. Άρα δεν παίρνει τίποτα. Για να το υιοθετήσουμε, 8.640. Εγώ είμαι συνάδελφος, αλλά δεν υπάρχει εκτός από τη σύνταξή μου. Η οποία είναι πόσο είναι? Είναι 1.270. Άρα έχει υπερβαίνεται τα όρια οικογενειακού εισοδήματος, άρα δεν μπορεί να πάρει κάποιο ποσό. Υπερπίστεως πάνε τα ένσημα. Πάνε τα ένσημα. Πάνε τα ένσημα. Ούτε μεταβιβάζονται σε παιδί. Ούτε μεταβιβάζονται, ούτε σημαίνει τίποτα. Ούτε κληρονομούνται. Ούτε πληρώνονται, το χειρότερο απ' όλα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Είμαι γεννημένος το 1962. Ναι. Ναι. Και έχω 20... Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ. Έχω 25... Ναι, 25 χρόνια. Όχι, έχω... Πότε μπήκατε? Δουλεύω γύρω στα 26 χρόνια ΤΕΒΕ και 6 χρόνια ΙΚΑ. Άρα έχετε 32 χρόνια. Ναι, ναι, 32 χρόνια, ναι. Είναι παράλληλα ή είναι διαδοχικά? Όταν λέτε παράλληλα... Πέφτει το ΤΕΒΕ πάνω στο ΙΚΑ? Όχι, όχι, ξεχωριστά. Έχετε λοιπόν 32 χρόνια, αλλά το 12 είχατε 28 έτη. Άρα δεν θεμελιώσατε με τα όρια του 12. Έχετε σήμερα 32 χρόνια, είστε 54 ετών. Σε 8 χρόνια από τώρα θα έχετε 40 χρόνια. Θα είστε 62 ετών, θα πάρετε πλήρη σύνταξη. Στα 62 σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη τηλεθέατριά μας, η κυρία Ντίνα, και μόλις έλαβα μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για τον Ηλία. Κυρία Ντίνα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σας, επίσης συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πω την ιστορία μου κι εγώ. Λοιπόν, είμαι γεννημένη 13 Οκτώβριου του 1958. Ναι. Από το 84 μέχρι το 91 ήμουν στο ΤΕΒΕ. 7 χρόνια. Και από το 91 συνεχώς μέχρι τώρα συνεχίζω, εργάζομαι στο δημόσιο. Ωραία. Ανήλικο παιδί δεν έχω. Πότε είχατε 26 χρόνια. Είχατε 26 χρόνια το 2010. Μάλιστα. Είστε γεννημένοι το 58. Άρα έχετε θεμελιώσει για μειωμένη από τα 55 σας έτη. Άρα με μειωμένη ναι. μπορείτε να βγείτε. 60 μάλιστα, ετών, που ήταν, και τώρα να βγω, 60 ετών που ήταν το όριο της πλήρους γίνεστε ναι. το 18. Άρα ναι, 63 ναι. μισό πηγαίνει η πλήρη σας με την 25ετία. Επειδή όμως σήμερα που μιλάμε έχετε 32 χρόνια, σε 3 ναι. χρόνια από τώρα συμπληρώνετε 35 έτη, το 19. Η γυναίκα μάλιστα. που έχει 35 χρόνια το 19 βγαίνει ναι. 60 μισό. Το 19 εσείς θα είστε περίπου 60 μισό, ξέρετε κάτι, ναι. τότε θα μπορέσετε να βγείτε σε σύνταξη. Α, με πλήρη εννοείται. Με πλήρη στα 60 μισό. Ποιο μήνα είστε γεννημένοι? 13 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου του 58. Του 58. Άρα τον Απρίλη του 2019 θα ναι. είστε 60 μισό. 35 χρόνια όμως, 35 ναι. χρόνια όμως πιάνετε μέσα στο 19, αλλά επειδή ναι. δεν μου είπατε πότε ακριβώς μπήκατε, δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να είναι Απρίλη, μπορεί να είναι Μάης, ανάλογα με το ποια χρονιά μπήκατε στο δημόσιο. Ποιο μήνα μπήκατε. Ποιο μήνα. Το δημόσιο μπήκα το Σεπτέμβρη. Ωραία, άρα αν είχατε και 7 χρόνια ακριβώς στο ΤΕΒΕ, το Σεπτέμβρη του 19 θα είστε 60 ετών, θα κοντεύετε 61, θα πάρετε πλήρη σύνταξη. Θα περιμένετε και 2 χρόνια μέχρι να σας δοθεί. Το κλειδί είναι πότε συμπληρώνετε 35 χρόνια. Γιατί με το παλιό, με τη μεταβατική περίοδο, ήμουν 63 και 6 μήνες για πλήρη. 63 και 6 μήνες είστε με τις διατάξεις της 25ετίας. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και οι διατάξεις της 35ετίας. Ναι. Εσείς, 84 ναι. μέχρι 10, είχατε 26 χρόνια. Άρα τέλος μάλιστα. 16, 32 χρόνια. Άρα τέλος ναι. 19, 35 χρόνια. Μάλιστα. Άρα σας συμφέρει. 63 μισό σας δίνει 25ετία, 60 ναι. μισό ή 35ετία. Είναι δύο διατάξεις, τις ψάχνουμε και τις δύο για να δούμε ποια είναι η ευνοϊκότερη. Καταλάβατε. Δηλαδή, κύριε Τσουκαλά, τον Οκτώβριο του 19 μπορώ να βγω σε σύνταξη πλήρη. Βάσει των λεγόμενων σας, μέσα στο ναι. 19 συμπληρώνετε ναι. 35 χρόνια. Τώρα δεν βάλαμε κάτω. Δεν χρειάζεται να εξαγοράσω πλασματικά. Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά. Ναι, ναι, γιατί ξέρω, 25 ετία είχατε συμπληρώσει με πραγματικά χρόνια έως το 10. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εάν εγώ τώρα, ποια θα είναι η σύνταξή μου? Αν φύγετε τώρα, επειδή απέχετε, είστε 58,5 χρονών, 58,5, απέχετε 5,5 χρόνια από το όριο πλήρους που είναι τα 63,5 της 25ετίας, 5,5 ναι. χρόνια επί 4,5% είναι περίπου 24,75% η μείωση εφόρου ζωής και 10% παροδική μείωση 35%. Μέχρι να γίνετε 63,5. Ναι, ναι. Κοντά στο 35%. Σας συμφέρει να παραμείνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Έχω ένα καταθετικό. Έχω ένα καταθετικό λογαριασμό και συνδικαιούχος είναι η κόρη μου, η οποία είναι άνεργη. Από αυτά τα χρήματα που έχουμε μαζί στο κοινό μας λογαριασμό, κάθε μήνα τραβάει για να ζήσει. Θέλουμε να μας πεις αν αυτό μπορούν να την πιάσουν σε κάποιο φορολογικό έλεγχο ή αυτή ή τον πατέρα της. Είναι παράνομο τέλος πάντων αυτό. Κοίταξε να δεις. Είναι θέμα πραγματικού γεγονότος καταρχήν να αποδειχθούν ότι τα χρήματα είναι της μητέρας ή του πατέρα και όχι του παιδιού. Και από εκεί και πέρα, εάν μέσω της χρήσης πιστωτικής χρεωστικής κάρτας από το παιδί ή πληρώνοντας το ενίκιο του παιδιού κτλ., μήπως μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάποιος φόρος δωρεάς. Κάποιο άλλο ανησυχητικό στοιχείο, αν καλύπτεται από τον πατέρα. Αφού το είναι συνδικαιούχος όμως. Και καλύπτεται. Αν ο πατέρας μπορεί να καλύψει το ποσό με τις φορολογικές του δηλώσεις, δεν έχει να φοβηθεί κάτι ως προς το κομμάτι του ελέγχου. Ωραία. Αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι τα χρήματα είναι δικά του, σωστά. έχουν προέρθει από δικές του δηλώσεις και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα, η χρησιμοποίηση των χρημάτων από το παιδί μπορεί να στοιχειοθετήσει δωρεά, έμεση δωρεά από τον πατέρα στο παιδί και να φορολογηθεί με 10%. Τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. ΕΚΑΣ και αντισταθμιστικά.
Αύριο θα πιστωθούν οι λογαριασμούς, είπε το Υπουργείο. Μάλιστα. Αφορούν όσον αφορά την καταβολή του ισόποσου ποσού περίπου 20.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ. Τι λέει δηλαδή, ζευγάρια τα οποία παίρνανε και οι δύο το ΕΚΑΣ, αλλά λόγω της πτώσης του ορίου οικογενειακού εισοδήματος στα 11 χιλιάρικα το απόλυσαν και οι δύο. Ο ένας από τους δύο, εκείνος με τη μικρότερη σύνταξη, θα λάβει παροχή ισόποση με το ΕΚΑΣ. Αντίστοιχα και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Αυτό αφορά περίπου 20.000. Πολλούς παραπάνω αφορά το άλλο που τι λέει, αν υπάρχει μείωση στο ΕΚΑΣ μεγαλύτερη από 30%, εκεί θα πάρει, όχι, αν υπάρχει μείωση πάνω από 35 ευρώ, θα πάρει το 30% της, του χαμένου ΕΚΑΣ σε προπληρωμένη κάρτα. Και βέβαια και οι δύο άλλες παροχές, η μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και η επαλλαγή από την εισφορά ασθενείας του 6% σε εκείνους που έχασαν το ΕΚΑΣ. Αυτά αποτελούν δηλαδή στην ουσία. Και μία τελευταία ερώτηση. Των παροχών όσον αφορά το ΕΚΑΣ. Και μία τελευταία ερώτηση για τον Ηλία. Αυτό που μας είπες για τις 15.000 ευρώ, πρέπει να τις δηλώσουμε όποιος έχει πάνω από 15.000 ευρώ στο σπίτι του. Όποιος είναι υπόχρεος στη δήλωση πόθεν έσχες και έχει χρηματικά διαθέσιμα εκτός τραπεζικού συστήματος, άνω των 15.000 ευρώ υποχρεούται. Ή περιουσιακά στοιχεία που συνολικά ξεπερνάνε τις 30.000 ευρώ. Πίνακες, κοσμήματα, τη Μαλφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια μην χάσετε σήμερα τη νέα εκπομπή του SBC, SBC Live, με τους δημοσιογράφους Ιρωράντου και τον Βασίλη τον Τζεκούρα. Με βεβαίως πολύ με θέματα επικαιρότητας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Thank you.